Καλησπέρα παιδιά, να αρχίσουμε λιγάκι. Μέχρι να έρθει ο Δημοσθένης που θα συνεχίσουμε βασικά λίγο παρακάτω από αυτό που κάναμε την προηγούμενη φορά. Υπάρχει κανείς εδώ που δοκίμασε μέσα στην εβδομάδα να κάνει κάτι? Είμαστε καρά online τώρα. Α, όχι offline εννοούσα, δεν είμαστε εδώ. Ναι, για πες. Ναι. Απλά είδα ότι υπήρχαν μερικές διαφορές στις παραμέτρους ανάλογα με τις εκδόσεις που είσαι. Όταν λες και PHP και κάποιες μικροδιαφορές στους τελεστές. Και δεν ήξερα τώρα ακριβώς εδώ τι κάνουμε, σε ποια έκδοση είμαστε. Δεν το θυμόμουν. Το διάβαζα σε κάτι σημειώσεις ότι depending on the version you're using κτλ. Κτλ. Εννοείς τώρα το PHP? Ναι, ναι, ναι. Όχι, το PHP πρέπει να είναι πάνω από 5.2 βασικά. Πάνω από 5.2, δεν το θυμόμουν καθόλου αυτό. Παίζει με τα πάνω από 5.2, παίζει. Οκ. Okay. Αλλά για να έχεις κάτω από 5.2 πρέπει να είναι πάρα πολύ παλιά η... Κατέβαζα διάφορες σημειώσεις για να βοηθηθώ, γιατί και η ομάδα μου εκείνη ήταν κολλιόμενη, ας πούμε, λιγάκι και το ψάχνα. Αλλά δεν θυμόμουν καθόλου την έκθεση και το άφησα. Ωραία. Sorry, αυτό ήταν okay. Πολύ μικρή συνεισφορά. Μηδέν. Άλλος. Κλείνεις, άνοιξε λίγο σε παρακαλώ για να ακούει και... Βασικά περισσότερο ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι. Επειδή κοίταγα λίγο τη βάση δεδομένων, τα tables που έχει μέσα κτλ. Και προσπαθούσα λίγο να καταλάβω τη λειτουργία. Ενώ τη λογική που έχει στηθεί και τι ακριβώς κάναμε με τα insert test database κτλ. Για να... Και τα insert που έχει τα διάφορα μέσα. Η αλήθεια είναι ότι χάνω λίγο από όλο το puzzle. Πώς ακριβώς κολλάει το public key και το private key εκεί πέρα, τα scopes που είναι καμιά δεκαριά τελικά από ό,τι βλέπω, και πώς τέλος πάντων όλα αυτά, device, client, user, τι αντιστοιχεί ακριβώς σε τι. User είναι μόνο human, client είναι και το device και human user και ναι. Αυτές τις αντιστοιχίες βασικά. Ωραία. Λοιπόν, το θυμάμαι, θα το πούμε στην πορεία, να τα συγκεντρώσω λιγάκι. Άλλος. Άλλη. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω το WS server να δουλέψει. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε και κάτι installation instructions που έχει στο... Ναι. Εκεί πέρα πάντως ναι, κόλλησα. Ναι, το πατήσω αμέσως τώρα αυτό. Για να παίξει το WSS, το οποίο είναι WebSocket Secure, το τελευταίο, χρειαζόμαστε και το ZMQ. Εμείς τώρα εδώ πέρα παίξαμε στο CentOS και κάτσε, πώς ανοίγει αυτό το πράγμα? Πώς μπορώ να γράψω εκεί? Να ανοίξει εδώ που γράφουμε. Τι να γράψεις? Ναι, ό,τι να είναι, ρε παιδί μου. Θα ανοίξει. Να ανοίξω ένα άσπρο τότε. Περίμενε, όχι, δεν χρειάζεται. Έλα ρε, άνοιξε ένα notepad άσπρο κενό. Μην το κάνεις δύσκολο το πράγμα. Ένα notepad κενό. Μια χαρά είναι. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, εμείς έχουμε τώρα εδώ πέρα ένα server. Και εδώ πέρα έχουμε έναν άλλο server. Λοιπόν, και εμείς είμαστε κάπου εδώ πέρα. Τι γίνεται? Όταν εμείς κάνουμε κάποιο ερώτημα εδώ που αφορά βασικά αυτό, τότε πρέπει αυτό να κάνει ένα ερώτημα εκεί πέρα για να πάρει κάτι και να πάρει το αποτέλεσμα. Όπως επίσης αν εμείς συνδεθούμε εκεί πέρα να ακούσουμε το device, θα πρέπει αυτό τώρα να κάνει κάποιο ερώτημα προς τα δω και να πάρει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία για να γίνει χρειάζεται ένα inter-process communication που λέγεται ZMQ. Και γι' αυτό όλη η εφαρμογή παίζει μόνο σε Linux. Διότι εμείς κάνουμε το ερώτημα εδώ, μέσα από το σύστημα κάνουμε το ερώτημά μας, το προωθούμε εκεί πέρα για να πάρουμε αποτέλεσμα αν έρθουμε από αυτό το δρόμο, και αν έρθουμε από αυτό το δρόμο θέλω να ρωτήσει κάτι εδώ πέρα για να δω αν ο χρήστης υπάρχει κτλ.
ως χρήστης δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν δουλεύει, διότι εγώ το install που έχω φτιάξει και το τρέξαμε είναι για RPM based. Άρα λοιπόν όσοι έχετε Ubuntu, ποιοι έχουν Ubuntu να κατεβάσουν τα χέρια? Θα πρέπει να βρείτε αυτό το πακέτο. Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει, το ξέρω. Και να το εγκαταστήσετε. Τίποτα παραπέρα δεν χρειάζεται. Έτσι, αν έχουμε, επειδή αυτό το πακέτο τώρα έχει 2-3 πακετάκια, καλύτερα. Λοιπόν, και ίσως δεν μπορέσετε να τα βρείτε όλα μαζί, θα πέσουμε σε άλλο λαθάκι, πείτε μου να το λύσουμε. Πάντως έχει σχέση με αυτό. Άλλος, άλλη προβλήματα, ναι. Οπότε το τελευταίο βήμα χρειαζόταν στο Readme, δηλαδή υπήρχε αυτό το WSS? Όχι, το Readme που έχουμε πάνω είναι για RPM based. Όποιος έτρεξε δηλαδή το install που τρέξαμε εδώ πέρα, τα έχει όλα μέσα. Ναι, απλά για το σπίτι χρειάζεται δηλαδή. Να αν έχει το install, ναι. Όχι για το σπίτι, όταν λέμε για το σπίτι, για πάνω λέμε, για τα VMs. Για τα VMs που έχουμε πάρει. Εκεί δεν παίζετε. Ναι. Ναι, εκεί είναι έτοιμο το ZMQ. Okay. Έτσι, εδώ μιλάμε τώρα, αν κατάλαβα καλά, πήγες να το τρέξεις σε Ubuntu. Εκεί. Όχι στις μηχανές. Ναι. Και δεν είχε το ZMQ εκεί. Ωραία. Okay. Πού είσαι, Γιώργο. Μπες λίγο και δες αν υπάρχει αυτό το ZMQ πάνω στις μηχανές. Ίσως με κάποια version, κάποια update δεν πέτυχε. Θα το λύσουμε μαζί αυτό τότε. Εντάξει, αυτό που είπα είναι για άλλες διανομές. Αν προσπαθήσατε, ξέρω εγώ, κατάλαβα σε αυτό το μηχανάκι. Όχι, είναι πακέτο. Πάνω, στο CentOS. Που έγινε με το YAML install που τρέξαμε. Όχι, μπες σε μία. Άμα σε μία παίζει. Ωραία. Πολύ ωραία. Τότε. Install και το κάνει compile αυτόματα μέσα εκεί πέρα. Τώρα ίσως θέλει κάποια ρύθμιση, θα τη δούμε. Να δούμε λιγάκι τώρα το... Ναι, το κάνει το push data, άμα δεις. Δες το push data. Μέσα στο SRC έχει ένα push data. Αφού είμαι εδώ, να το δείξω λιγάκι. Να το. Διαβάζεται. Τώρα. Ναι. Λοιπόν, εδώ καλούμε. Εδώ φορτώνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να τα κάνουμε χρήση παρακάτω. Εδώ καλούμε λοιπόν αυτή την κλάση για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και εδώ συνδεόμαστε με τον σερβερ που είναι το WSS και διαβάζοντας τον άλλον σερβερ, έτσι, τελικά στο τέλος εδώ ελέγχουμε αν είναι εντάξει, αν έχει δεδομένα κτλ. Ρίχνουμε τα δεδομένα πάνω. Είναι απλό βασικά στη χρήση του. Πάμε λίγο τώρα όμως να δούμε λίγο τη βάση. Γιατί να επιλύσουμε λίγο το πρόβλημα, το πώς δουλεύει η βάση. Λοιπόν, με αυτό εδώ το σκεπτάκι δημιουργούμε τη βάση. Η βάση είναι μια SQLite βάση, που σημαίνει ένα αρχείο, το ανοίγουμε και φτιάχνουμε τη βάση. Εντάξει, οι πρώτες γραμμούλες αυτές εδώ πέρα, αν δεν υπάρχει το αρχείο, άνοιξε το, αν υπάρχει σβήστο, εδώ είναι αν υπάρχει σβήστο, και μετά ξαναδημιουργήσε το. Γι' αυτό και λέγεται rebuild αυτό εδώ πέρα, ότι υπάρχει,
το σβήνει. Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, χρησιμοποιούμε PDO και πάμε τώρα να δούμε τη βάση. Τέλειες δουλειάς. Το διαβάζετε, εσείς το βλέπετε? Ναι, ωραία. Λοιπόν, ο βασικός πίνακας είναι αυτός εδώ πέρα, που είναι όλοι οι clients. Είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι μηχανές. Εντάξει. Πρέπει να υπάρχει μια εγγραφή εδώ πέρα. Το όνομα του ανθρώπου ή της μηχανής, το password του ανθρώπου ή της μηχανής. Αυτό είναι για μελλοντική χρήση. Αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται. Και εδώ είναι ο τύπος του authentication, το οποίο δίνουμε. Έτσι, εδώ μπαίνει ο κωδικός που έχουμε εδώ πέρα. Να σας δείξω λίγο και το ωραίο πραγματάκι που φτιάξαμε εδώ. Αυτό μπορείτε να το καλέσετε και εσείς από εκεί. Καλέστε το λίγο, για να μην κάνω εγώ συνέχεια εδώ αυτή την ιστορία. Ευτυχώς αλλάζει σε ένα πίνακα. Λοιπόν, εδώ πέρα. Ναι, ναι, εδώ πέρα μέσα μπορούμε να δούμε πώς παίζει το κάθε πράγμα. Εδώ ήθελα να δείξω αυτό εδώ, ότι ο τύπος που θα πάρουμε το token παίζει ρόλο, έτσι. Τι είδος token θα πάρουμε, δηλώνεται εδώ πέρα βασικά. Τώρα αφήσουμε λίγο το scope λιγάκι για μετά και προχωράμε. Το user ID βασικά είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και περισσότερες πληροφορίες για τον χρήστη. Άρα είναι ένα νούμερο βασικά εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε. Έχουμε ένα πίνακα παρακάτω, ο οποίος υπάρχει μια σχέση. Θα πάμε να δούμε τώρα τι έχει μετά. Αυτά εδώ όλα είναι πράγματα που δημιουργούνται αυτόματα κατά την εγγραφή του χρήστη, αλλά εδώ της μηχανής, όχι του ανθρώπου. Η μηχανή λοιπόν, που είναι το device, χρειάζεται να γνωρίζουμε εμείς σε ποιο σημείο μεταφέρει τα δεδομένα, σε ποιο σημείο μπορούμε να τις μιλήσουμε. Και η μηχανή βασικά χρειάζεται αυτά τα δύο, έτσι ώστε να συνδεθεί σε εμάς. Το public key είναι το key εκείνο το οποίο έχουμε για να συνδεθεί η μηχανή στο όλο σύστημα. Μέχρι εδώ ερωτήσεις? Όταν λέμε device, εννοούμε αυτή τη φορά, ας πούμε, ή κάθε φορά, ξέρω εγώ, ένα θερμόμετρο, ας πούμε, ή εννοούμε όλο το set. Το Raspberry, το modem, με το Arduino πάνω και με τα ό,τι sensors θα έχει πάνω. Αυτό το θεωρούμε device, έτσι, που είναι κάπου και ανάλογα με το sensors θα κάνει κάποια δουλειά. Έτσι, όλο το set. Όχι ένα συγκεκριμένο, βέβαια, αν έχεις ένα sensor σε ένα device, ναι. Λογικά. Λοιπόν, αυτή είναι ο πρώτος πίνακας. Ο δεύτερος πίνακας είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι βάσει του αριθμού που θα βάλουμε εκεί πέρα μπορούμε να βάλουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Και εδώ έχουμε βασικά το email του. Και τούτο εδώ είναι βασικό για όσους ασχοληθείτε με το server site. Για να εγγραφεί ο χρήστης, θα το δούμε σήμερα αυτό, του στέλνουμε ένα μήνυμα και του λέμε: φίλε, αν θέλεις να αποδείξεις ότι όντως είσαι εσύ που λες ότι είσαι και έχεις αυτό το mail, πρέπει να κάνεις κλικ κάπου. Αν κάνεις κλικ στο mail που θα σου στείλουμε εμείς με το link, τότε γίνεται αυτό εδώ πέρα true και τότε μπορείς να μπεις μέσα. Ιδάλλως θα μπορούσε ο καθένας να κάνει πλάκα οποιοδήποτε και να το γράφει σε όλες τις υπηρεσίες. Εντάξει, είναι normal διαδικασία. Εδώ τώρα είναι τα scopes. Αυτά τα αφήνω λίγο παρακάτω, θα τα πούμε μαζί. Και εδώ είναι τα keys. Τώρα, τι γίνεται? Προσέξτε. Κάθε χρήστης που είπαμε πάνω, στον πρώτο πίνακα που είδαμε, παίρνει ένα username. Αυτός έχει ένα public key και ένα private key, το οποίο δηλώνουμε εδώ με ποιο encryption θα γίνει. Άμα δεν δηλώσουμε τίποτα, παίρνει αυτό το default. Πώς δουλεύουμε εμείς τώρα εδώ πέρα? Κάνουμε πρώτα, όταν θέλουμε να μπούμε στο σύστημα για να πάρουμε οποιαδήποτε πληροφορία, ζητάμε ένα token. Λέμε: είμαι αυτός, με αυτό το username και με αυτό το password, δώσ' μου ένα token. Το token
σου το δίνει και αυτό το token είναι, είναι μετά ok για τα επόμενα 3.600 δευτερόλεπτα. Με αυτό το token τώρα, οτιδήποτε άλλο θέλω να πάρω εγώ από, το, από την υπηρεσία, πρέπει να στέλνω το token. Το token είναι αυτό που δηλώνει ότι εγώ όντως είμαι αυτός που λέω ότι είμαι. Για τα επόμενα 3.600 δευτερόλεπτα. Μετά πρέπει να ξαναπάρω token. Ή να ανανεώσω αυτό που έχω. Για να ο σερβερ τώρα, για να δει ποιο token, αν αυτό το token είναι ok, γιατί κάποιος θα προσπαθήσει να σπάσει την υπηρεσία, πρέπει να το κάνει validate, να πει όντως είναι αυτό που έδωσα ή είναι κάποιος τρελός τρίτος και έρχεται εδώ πέρα να μου σπάσει το σύστημα. Για να το κάνουμε αυτό, το κάνουμε με, το, με, με τα keys που βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι η πιο ασφαλής αυτή τη στιγμή, ο ασφαλής τρόπος για να κάνεις αυθοτικές σου ένα token. Το πιάσαμε? Κάνε λίγο την ερώτηση. Περίοδος inactivity που δέχεται ένα token μπορεί να είναι για μία ώρα διαθέσιμο συνεχώς ή στο, στη μισή ώρα που δεν θα ασχολείται ο χρήστης θα θέλει authentication ξανά? Είναι αρχή και τέλος. Είναι αρχή και τέλος. Okay. Οπότε εμείς που όσοι θα ασχοληθείτε μετά με, με, με το περιβάλλον client side θα πρέπει να βάλετε για να δείτε αν όντως είναι πώς το λένε valid και να το ανανεώσετε. Είναι θέμα του χρήστη αυτό. Okay, active, inactive, τόσο είναι. Ναι, ναι. Ξεκινάει από εδώ και σε 3.600 τελειώνει. Έτσι, δεν, μένει, δεν μένουν zombies δηλαδή να κυκλοφορούν. Λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα τώρα το organization θα το πούμε μαζί με το scopes. Τα αφήνουμε. Τώρα, τα ports είναι εκείνα, αυτά τα σημεία πάνω στο server, οι θύρες, που μιλάνε τα devices. Γιατί φανταστείτε ότι θα... μπορούν να μπουν 10, 20, 30, 1000 ports και 1000 devices κτλ. Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε ποιο device μιλάει σε ποια πόρτα. Έτσι. Βεβαίως θα μπορούσαμε να το ψάξουμε με άλλους τρόπους, αλλά ο πιο εύκολος είναι αυτός, ένας πίνακας, και να τον βρούμε εκεί τη στιγμή τη χρειαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ απλό. Ποιο port, σε ποιο client ID ανήκει, αλλά εδώ της μηχανής, του device. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει port. Εντάξει. Τώρα, αυτό εδώ είναι αντίστοιχο με το, με το άλλο που λέγαμε πάνω για τους ανθρώπους. Όταν είναι άνθρωπος πάμε λέμε first name, last name. Όταν είναι device πάμε εδώ και συμπληρώνουμε τώρα πληροφορίες. Και έτσι έχουμε δύο συμπληρωματικούς πίνακες για τον ένα βασικό που είδαμε στην αρχή. Δηλαδή, το device είναι το username που θα δώσουμε εμείς. Μια περιγραφή ότι αυτό το device ξέρω εγώ έχει αυτό το... το sensor απάνω και εκείνο το sensor και το έχω βάλει στην ταράτσα ή το έχω βάλει XY ξέρω εγώ θέση ή δεν ξέρω εγώ πού. Ανήκει σε αυτό το organization και ανήκει σε αυτόν τον χρήστη. Έχει αυτό το status. Status τώρα τι γίνεται. Ένα device μπορεί να έχει, τα λέω εδώ πέρα παραπάνω, το status. Δηλαδή ή θα είναι private, που private σημαίνει ότι αυτός που το έχει δημιουργήσει μπορεί να το βλέπει μόνο, ή θα είναι public, που σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα γενικώς μπορούν να το δούνε, ή θα έχει την κατάσταση το, το status org, όπου όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο organization που λέγαμε, γι' αυτό το άφησα λίγο, μόνο εκείνοι μπορούν να το βλέπουν. Τρία δυνατότητες, όπως βασικά δουλεύει και το, και το, πώς το λένε, και το GitHub που προσπάθησα να αντιγράψω. Λοιπόν, το mode είναι κατάσταση devel, δηλαδή εδώ πέρα μπορώ τώρα εγώ να πάω να γράψω πάνω καινούριο πρόγραμμα γιατί είχα κάνει λάθος ή δεν ξέρω εγώ θέλω να το αλλάξω, ή θα είναι production. Άμα είναι production δεν μπορείς να κάψεις τίποτα. Άρα πρέπει πρώτα να το αλλάξεις, να το κάνεις ότι είναι devel, μετά να κάψεις πάνω πρόγραμμα και να το γυρίσεις πάλι σε production. Είναι μια προστασία από λάθη που μπορεί να κάνει ο χρήστης χωρίς να το θέλει. Και πάλι ακολουθούν τα public keys και, και τα λοιπά. Αλλά εδώ τώρα είναι αυτό που θα συνδεθεί το, το, το device στο server. Έτσι. Το προηγούμενο το χρειαζόμασταν για να κάνουμε authentication το token. Ετούτο το θέλουμε για το device το συγκεκριμένο. Είναι, για κάθε device είναι διαφορετικό κλειδί. Γιατί αν είχαμε ένα, ένα κλειδί για όλα τα devices, φανταστείτε ότι αυτό, αυτά εδώ τα μηχανάκια τα 6 είναι 6 διαφορετικούς ανθρώπους. Τι θα ενοχλούσε κάποιον να πάρει το κλειδί και να σπάσει το σύστημα, πείτε μου. Άμα ήταν το ίδιο το κλειδί, μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν, για κάθε device διαφορετικό κλειδί, για τους ανθρώπους όλους, μιας και δεν το βλέπει κανείς, είναι ένα κλειδί για όλους τους ανθρώπους.
Αλλά το device έχει πάντα ένα κλειδί, διότι το δίνουμε αυτό το κλειδί. Ενώ το άλλο το κρατάμε εμείς στο server. Άρα δεν χρειαζόμαστε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τώρα είναι το interconnectivity που έλεγα προηγουμένως, από τον ένα server στον άλλο server, ποια client ID, ποιος χρήστης έρχεται από τη μια πλευρά και ποιος είναι από την άλλη πλευρά, για να έχουμε τη σχέση. Εντάξει. Είναι τελείως βοηθητικός αυτός και γίνεται αυτόματα. Και το session που λέγαμε προηγουμένως είναι το κλειδί. Κρατάει δηλαδή την ώρα που είναι valid ένα κλειδί. Ετούτο εδώ είναι για διάφορα λάθη που μπορούν να βγουν κατά την σύνδεση του device, έτσι ώστε να μπορέσουν να μας δώσουν δυνατότητες debug. Εντάξει. Και βγαίνει το error που ανάλογα για κάθε φορά παράγεται αυτόματα. Τώρα πάμε στο πιο δύσκολο. Λοιπόν, ένας χρήστης μπορεί να φτιάξει organization. Εντάξει, όπως το GitHub είπαμε. Μπαίνει μέσα και φτιάχνει organization. Μπορεί να κάνει και δεύτερο organization. Και τρίτο, τέταρτο, όσα θέλει τέλος πάντων. Τώρα, ένα device μπορεί μόνο να ανήκει εδώ πέρα μέσα. Δεν μπορεί να είναι ξεκάρφωτο. Άρα λοιπόν, εγώ μπορώ να κάνω διάφορα devices, device 1, και να τα βάλω σε διάφορα organization. Φανταστείτε ας πούμε το TI. Μπαίνει ο Big One ας πούμε και φτιάχνει ένα organization πληροφορική, ένα organization βιβλιοθήκη κτλ. Κτλ. Και βάζει, ξέρω εγώ, sensors εδώ, sensors παραπέρα. Τώρα, εδώ υπάρχουν οι users. Έτσι. Εμείς τι πάμε και λέμε τώρα. Ότι αυτός ο χρήστης, παραδείγματος χάρη, εγώ θέλω εδώ πέρα να έχει πρόσβαση. Αλλά τι πρόσβαση θα έχει? Δηλαδή η πρόσβαση να βλέπει μόνο? Τι να κάνει? Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για πρόσβαση. View. Καλά, τώρα με γράψω εκεί θα πάει δεν ξέρω πού. Δεν πρέπει να σηκώνεις, κατάλαβα το. Τέλος πάντων. Devel, έτσι, που μπορεί να αναπτύξει πράγματα. Και υπάρχει, το πέτυχα, admin, αν λέγεται αυτό admin, ο οποίος αυτός μπορεί μόνο να βλέπει, αυτός μπορεί να φτιάχνει προγράμματα και να τα κάνει και κάθε level έχει και τα προηγούμενα, δηλαδή αυτός βεβαίως μπορεί και να τα βλέπει, αυτός μπορεί να διαχειρίζεται, δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει device, μπορεί να βάλει και άλλους χρήστες να το βλέπουν και τα λοιπά, και μπορεί βεβαίως να γράψει και αυτό, μπορεί και να τα βλέπει. Λοιπόν, εμείς τώρα αυτόν τον χρήστη τον βάλαμε εδώ, δεν έχει πρόσβαση εδώ, έτσι. Θα πρέπει και άμα θέλαμε να το βάλουμε και εδώ πέρα. Γι' αυτό και τα χωρίσαμε. Εδώ μπορεί να είναι τα τελείως μυστικά, ξέρω εγώ. Εδώ μπορεί να είναι τα πιο ανοιχτά και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα για να παίξει, όλα αυτά που μιλάμε είναι τα λεγόμενα scopes. Δηλαδή τι scope έχει ο άλλος? Έχει το view, για πού? Έτσι, είναι λίγο ιδιατό το πράγμα. Θέλει λίγο φαντασία. Δηλαδή είσαι στο scope αυτό, το οποίο είναι view, και έχεις πρόσβαση εδώ. Ένα σκόπο αυτό. Είσαι στο Devel και έχεις πρόσβαση εδώ. Άλλο σκόπο αυτό. Βασικά τέλος, αυτό είχα να πω. Το καταλάβαμε. Ναι. Ένα σκόπο έχει, ας πούμε, scope view, έχει στο view όλων των organizations? Όχι, σε σχέση πάντα με ένα organization. Όχι σε όλο. Επειδή έβλεπα στο insert test data ότι υπάρχουν κάτι test view, κάτι test device private, test device public κτλ. Ναι. Οπότε αυτό το σχήμα είχα καταλάβει αρχικά, αλλά βλέποντας τα insert που γίνονται εκεί, ναι, νόμιζα ότι είναι... Όχι, άμα τα μετρήσουμε είναι 8. Δηλαδή είναι το view, το devel, το admin, είναι το scope που ένα device λέγεται ότι είναι private, ένα scope, ότι όταν είναι private τελείωσε, ό,τι και να, όποιος και να ανήκει εδώ πέρα, δηλαδή εγώ σαν χρήστης είχα πει ότι ό,τι έχω μέσα στο org εδώ πέρα θέλω να τα βλέπουν, ξέρω εγώ, 10 χρήστες. Αποφάσισα ότι δεν θέλω πλέον να τα βλέπουν 10 χρήστες.
φτάνει να πάω να αλλάξω το scope του device και να πω ότι πλέον, φίλε, εσύ δεν ανήκεις στο scope του organization, ανήκεις private. Οπότε κανείς πλέον δεν έχει πρόσβαση μέχρι εγώ να αναιρέσω αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πετάξω όλους τους χρήστες έξω και μετά να τους ξαναψάχνω, να τους ξαναβάζω. Αυτό είναι ένα άλλο scope. Ένα άλλο scope είναι public, που σημαίνει για όλο τον κόσμο. Έτσι. Private, org και organization. 3 και 3, 6. Έτσι. Ένα scope είναι που δηλώνει ότι όντως αυτό το πράγμα είναι device, για να το ξεχωρίζουμε από τους ανθρώπους. 7. Και τώρα το 8 δεν φεύγει. Υπάρχει ακόμα ένα. Θα το δω. Στο insert test data, ναι, γράφει για 7. Υπάρχουν 10 εκεί γραμμένα. Αλλά αυτό το αρχείο το έβλεπα χωρίς να έχω κάνει login στο GitHub. Οπότε δεν έβλεπα και αυτά ακριβώς που δείχνατε πριν εκεί. Δηλαδή στους πίνακες δεν ήταν έτσι ακριβώς. Μα από το GitHub μέσα. Ναι, μήπως θα αλλάξατε σήμερα κάτι ή χθες? Γιατί μέχρι χθες το βράδυ, ας πούμε, δεν υπήρχαν με αυτόν τον τρόπο. Αυτά εδώ. Αυτά, όχι, στο insert test data. Α, το insert είναι άλλο αρχείο. Να. Ναι, εδώ γίνονται οι εγγραφές πλέον. Τέλος του αρχείου, αν πάτε, δείτε ότι γράφεται λίγο πιο πάνω ότι είναι 7 τα scopes. Να τα. Και γράφει όμως και main, γράφει και test main και τα λοιπά. Κοιτάξτε, τα 4 τελευταία είναι τα default. Όποιος χρήστης μπαίνει μέσα στο σύστημα ανήκει στο main scope. Γιατί βάζοντας το χρήστη, ο χρήστης πρώτα μπαίνει και μετά φτιάχνει τα scopes. Άρα τώρα είναι η κότα ή το αυγό, έτσι. Εφόσον ένας χρήστης δεν μπορεί να ανήκει σε κανένα scope, σε ποιο scope θα ανοίξει, αφού ακόμα δεν έχει βάλει scope? Άρα κοπάνεις ένα main και ανήκει στο main. Ένα κουβάς, έτσι ώστε να παρακάμψω το κώδικα που είχα φτιάξει πριν, που απογορεύει ένας χρήστης να ανήκει χωρίς να ανήκει σε scope. Τίποτα βασικά. Λοιπόν, το αντίστοιχο σημαίνει είναι και στα devel, deep up και admin. Βασικά αυτά είναι χωρίς καμία χρήση στην όλη ιστορία. Απλώς το admin είναι ο root. Είναι αυτός που διαχειρίζεται όλο το σύστημα. Για να μπορέσει λοιπόν να κάνει κάποια πράγματα δεξιά-αριστερά, πρέπει να ανοίξει στο admin. Και είναι αυτός που έχει φτιάξει το σύστημα. Βασικά είμαι εγώ. Ή αν το είσαι εσύ, θα είσαι εσύ. Ο κάθε διαχειριστής λοιπόν του συστήματος. Ο οποίος έχει και τα υπόλοιπα και τα devel και τα λοιπά, που είναι άχρηστα εμπροκειμένου, αλλά τα έχω βάλει για μελλοντική χρήση. Και για να δεσμεύσω και τα λεκτικά. Διότι δεν μπορείς να βάλεις ένα λεκτικό αν υπάρχει ήδη. Όπως είδαμε στο scopes πάνω, αυτά εδώ πέρα, ό,τι υπάρχει δεν μπορείς να το ξαναβάλεις. Έτσι είναι primary κλειδιά. Και το βλέπουμε εδώ πέρα το 1. Το 1 σημαίνει ότι είναι default. Έτσι, και τα άλλα είναι 0, ανάλογα αν θέλει να τα επιλέξει ο χρήστης κτλ. Λοιπόν, ο χρήστης που παίζει εδώ πέρα μέσα, ο client ID 11, έχει φτιάξει αυτά τα scopes. Κάθε φορά λοιπόν που φτιάχνουμε ένα organization εμείς, αυτόματα παράγονται αυτά τα scopes. Δηλαδή, αν αποφασίσεις εσύ αυτή τη στιγμή να φτιάξεις ένα organization που θα το πεις TI, θα έχουμε TI, TI Dev, TI, αυτά. Και πάει λέγοντας. Έτσι, για κάθε organization. Σήμερα, αν πάνε όλα καλά και δεν κολλήσουμε λιγάκι, ο Δημήτρης θα σας δείξει μια εντολή, το οποίο εσείς οι ίδιοι θα φτιάξετε ένα organization για να μπορέσετε να προσθέσετε ένα από αυτά μέσα εκεί. Άλλη απορία σχετικά με τη βάση? Ωραία. Λοιπόν, δείτε λιγάκι παρακαλώ αυτό εδώ, πριν ξεκινήσει ο Δημοσθένης. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι το documentation που σας έλεγα. Για κάθε πόρο που φτιάχνουμε και ένα documentation. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, για να πάρω token, πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτόν τον πόρο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ανοίξω ούτε βιβλία, ούτε manuals κτλ. Βάζω αυτή τη σελίδα πάνω-πάνω και μου βγαίνει. Δεν χρειάζεται να το ξέρετε όλο. Είναι χωρίς τίποτα στο τέλος. GR και τελειώνει. Πάω λοιπόν για να πάρω token. Για να πάρω token λοιπόν, τι χρειάζομαι? Χρειάζομαι τρεις πληροφορίες. Αυτό εδώ που λέει, φίλε, θέλω να μου δώσεις token. Και εδώ είναι το username και το password. Μετά, αυτό επιστρέφει token. Εδώ πέρα πάνω είναι τι επιστρέφει.
Πάντα δηλαδή το documentation αυτό εδώ πέρα μέσα σε μια γραμμούλα τελείως λακωνικά που βλέπετε εδώ, προσπαθούσα να γράψω αγγλικά αλλά μιας και δεν τα ξέρω και τόσο καλά, όπου δεν είναι αυτό, κουπανούσα ελληνικά από ό,τι βλέπετε. Λοιπόν, άρα λοιπόν παίρνουμε αυτό και το παίρνουμε έτσι. Έτσι. Αν θέλουμε περισσότερες πληροφορίες, κάνουμε κλικ εδώ και βλέπουμε και κάποια μικρά σχόλια που υπάρχουν εδώ πέρα. Πήραμε το token τώρα. Άρα, το επόμενο βήμα τι είναι, να πάμε να προσθέσουμε organization. Τι θέλουμε για να προσθέσουμε organization? Το token που λέγαμε πάντα, πάντα χρειάζεται αυτό. Δεν γίνεται να πάρεις οποιαδήποτε υπηρεσία αν δεν έχεις token. Δηλαδή δεν είναι προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο, παρά μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος. Και για 3.600 από τη στιγμή που πήρε token. Άρα λοιπόν, βάζω το token εδώ. Εδώ λέω το organization πώς θέλω εγώ να το πω. Και εδώ το περιγράφω. Ό,τι θέλω. Επειδή τώρα το έχω βάλει, δεν και καλά αυτό να το χρειαζόμαστε, βάλτε ένα άσο, άμα δεν θέλετε να γράψετε, και βάλτε το να παίξει. Μετά το organization, τι χρειαζόμαστε? Να πάμε να βάλουμε ένα device. Πάλι το access token. Το organization που μόλις φτιάξαμε, που θέλουμε να ανήκει, το όνομα του device, βλέπουμε alphanumeric, έτσι, δεν μπορούμε να βάλουμε κενά και slash και τέτοια, ένα description, τι θέλουμε να βάλουμε εδώ πέρα, και ένα password, το οποίο είναι δική μας επινόηση σε αυτό, διότι θα το βάλουμε μετά στο password για να συνδέεται αυτό μετά με το server. Εντάξει? Λοιπόν, και τι επιστρέφει εδώ πέρα? Επιστρέφει λάθη, και αν πάνε όλα καλά, εδώ πέρα έχει κάποια κενά πραγματάκια που μας λέει ότι όντως βάλαμε αυτό το πραγματάκι και δουλεύει. Ωραία. Βάλαμε device. Βάλαμε 2, βάλαμε 3, βάλαμε 10. Ετούτο εδώ λοιπόν μας δείχνει τι device έχουμε. Και για να δουλέψει δεν θέλει τίποτα άλλο παρά access token. Και μας κάνει list όλα τα device. Αυτό που σας έδειχνα στο web που πατούσαμε μετά πάνω για να δούμε το αποτέλεσμα. Ωραία, πώς θα ξέρω πόσα device είναι, γιατί να τα ξέρω απ' έξω. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω έχει εδώ και το register συνεχίζει εδώ τώρα, το βάζω εδώ, συνεχίζει ο Δημοσθένης. Αν δεν έχετε άλλη ερώτηση. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, πάμε. Από ό,τι κατάλαβα το token στέλνεται με post, έτσι? Ναι, πάντα. Ναι, κάτσε εδώ πρώτα. Σε εκείνο το σχήμα με τις βάσεις δεδομένων, το web client πού μπαίνει? Δηλαδή, σαν τι, πώς δηλώνεται, πώς υπάρχει μέσα στη βάση δεδομένων? Το web client τώρα μιλάμε ένα που θα μπει στο κινητό ή ένα οπουδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι ο χρήστης. Ο χρήστης όταν εγγραφείται, αυτό που κάνουμε τώρα στο register δηλαδή, θα πάρει ένα username και ένα password. Αυτό λοιπόν, με αυτό το username τώρα, χτυπάς στην αρχή, παίρνεις ένα token και αυτό το χρησιμοποιείς για όλη τη διάρκεια ό,τι θες να κάνεις. Δηλαδή αυτά που λέω εδώ πέρα, add device, list device κτλ. Τα κάνεις εφόσον έχεις πάρει token πρώτα. Okay. Να σου δείξω και λίγο το κώδικα. Εδώ, άμα ανέβουμε πάνω, πάμε μετά και μπαίνουμε μέσα στο web client. Εδώ είναι ο κώδικας που έχουμε φτιάξει ήδη με bootstrap και τα λοιπά για να συνδεθούμε. Αυτό που ανοίγει και βλέπουμε εμείς τι κάνουν τα devices είναι εδώ ο κώδικας που είναι εδώ και βλέπετε έχει άλλο παρακάτω, αλλά πάνω βλέπετε τι ζητάει. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό θα βρίσκεται στο ίδιο μηχάνημα με το server? Όχι. Αυτή τη στιγμή που σας το δείχνω βρίσκεται στο ίδιο μηχάνημα, αλλά δεν χρειάζεται να είναι στο ίδιο μηχάνημα. Η ιδέα είναι να το βάλεις στο κινητό σου. Η ιδέα είναι να το βάλεις σπίτι σου, να το βάλει οπουδήποτε θέλει κανείς. Και γράφοντας το username και το password ή βγάζοντας ένα μενού που να βάζεις κάθε φορά το username και το password, θα μπορείς μετά να βλέπεις τα devices που ενδεχομένως θα έχεις βάλει εσύ, χρησιμοποιώντας πάντα το ίδιο API. Δηλαδή εσύ θα βάλεις τα δικά σου, ο άλλος εκεί κάτω θα βάλει τα δικά του και θα πάρει το client, θα το βάλει σπίτι, ο άλλος θα το βάλει, ξέρω εγώ, στο κινητό του, όπου γουστάρει κανείς. Αυτό παίζει παντού. Και θα έχει μια καταχώρηση στο πίνακα client? Ναι, εσύ. Okay. Όπως έδειχνα προηγουμένως, έχεις ένα username, ένα password και παίρνεις ένα token και κάνεις ό,τι θέλεις. Στην πορεία, εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα, νομίζω όχι. Θα σας δείξει ο Γιώργος ο Ντέμος πώς μπορούμε αυτά που φτιάχνουμε να τα βλέπουμε. Εμείς επιλέξαμε ένα ωραίο πακέτο
που είναι λίγο πολύ αυτόματο. Πώς δουλεύει το Excel που δίνουμε μέσα σε ένα πίνακα, ξέρω εγώ, κάποια και μετά του λέμε βγάλει μας κάτι πίτες εδώ πέρα τώρα. Θέλω τέτοια πίτα, δεν θέλω τέτοια, θέλω άλλη. Πήραμε αυτό. Εσύ μπορεί να μην σ' αρέσει αυτό όμως. Να σ' αρέσει κάτι άλλο. Κάτσε, φτιάχνω και βάλω το στο σερβερ που θα έχεις. Δεν σε περιορίζει και κανείς. Οκ. Καλώς. Άλλος. Έλα. Εσύ κάτι ήθελες. Όχι, εσένα δείχνω, μην κοιτάς πίσω. Οκ. Λοιπόν. Οπότε συνεχίζει ο Δημοσθένης. Έλα, πού. Ναι. Με τα αυτά. Arduino γράφει. HTTPS όμως. HTTPS. Άνω κάτω τελεία κάθετος κάθετος. Arduino.os.cs.tr. Εντάξει, ναι, αφού θέλει να τα δει τώρα. Δεν απαγορεύουμε κάποιον, ναι. Πάταμε Enter, αυτό αλλάζει, μετά πάει κάπου αλλού, αλλά για να μην γράφουμε εκείνο, είναι εδώ. Παρεμπιπτόντως, όσοι θα δουλέψετε στο client, στο server side, αυτό που χρειάζεται για να γραφτεί, για να φανεί αυτό το ωραίο όμορφο, πρέπει να το φτιάξετε, έτσι. Είναι ωραίο να το χρησιμοποιεί κανείς, αλλά πρέπει και κάποιος να το γράψει. Το γράψα το όλοι, συγγνώμη. Τέλος πάντων, το αφήνω. Αν δεν έχετε άλλη ερώτηση, να συνεχίσουμε με το προηγούμενο. Πολύ ωραία. Έλα, Δημοσθένη. Θα συνεχίσουμε λίγο από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Οπότε μπαίνουμε μία στο server μας με SSH. Όλοι. Και δοκιμάζουμε να τρέξουν. Λοιπόν, έχει κάνει ήδη ο Αχιλλέας ένα pull από την καινούργια έκδοση, τέλος πάντων, που έχει κάποια bug fixes. Οπότε αυτό που κάνουμε, μπαίνουμε στο server μας, πηγαίνουμε στο φάκελο client και προσπαθούμε να τρέξουμε το PHP client, παύλα client token PHP. Αυτό εδώ το αρχείο. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει τώρα να μας δείξει, θα πρέπει να μας γυρίσει πίσω ένα πίνακα, ο οποίος θα έχει μέσα ένα πράγμα που λέγεται access κάτω παύλα token, που μας είπε Απόστολος είναι το access token. Το πότε λύγει αυτό το access token, γιατί για λόγους ασφαλείας αυτά δεν κρατάνε για πάντα, λύγουνε. Και τέλος πάντων και κάποια άλλα στοιχεία που δεν θα μας χρησιμεύσουν σε κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε να τα δούμε. Οπότε, συνεχίζουμε από εκεί που ήμασταν την προηγούμενη φορά, προσπαθούμε να τρέξουμε αυτό εδώ το πράγμα. Πρέπει να σηκώσουμε κάτω. Λογικά, σύμφωνα με αυτό που είχαμε ρυθμίσει την άλλη φορά, ο Apache πρέπει να σηκώνεται αυτόματα. Οπότε, όχι. Λογικά θα πρέπει να δουλέψει χωρίς να σηκώσει κάτι. Τι? Φέρετε Null. Ωραία, πάμε. Αρχίζουμε να πάμε έναν. Ποιος άλλος έχει Null? Ανεβάζει τώρα ο Αχιλλέας ένα fix για αυτούς που βγαίνει null, οπότε περιμένετε 2 λεπτάκια να το ανεβάσει και συνεχίζουμε. Δοκιμάστε τώρα μία να τρέξετε πάλι το client get token. Δοκιμάστε το ξανά τώρα. Αν πέτυχε, σε κομπλέ λογικά. Τώρα σου βγάζει... Δοκίμασε το για σιγουριά. Μήπως έχει αλλάξει κάτι και δεν παίζει. Σας έπαιξε? Ωραία. Ναι, αυτό σημαίνει ότι έπαιξε. Ναι. Σας έχει παίξει? Σας έπαιξε? Εκεί το κοιτάει. Για δες το κι εσύ, εσένα σου έπαιξε τώρα. Έκανα πολύ για τρέξτε το απλά μία. Ναι, εντάξει, το έχει φτιάξει, το έφτιαξε ο Αχιλλέας. Τα μπήκε σε όλους και το έχει ένα script, μπήκε σε όλους και το έφτιαξε.
Καταρχάς, αυτό που βγάλαμε όλοι, αυτό που τρέξαμε τώρα είναι ένας client. Ένας client ουσιαστικά τι κάνει αυτό το client? Αυτό είναι ουσιαστικά ένας fake browser. Αυτό κάνει. Είναι ένας fake browser ο οποίος κάνει πραγματικά requests. Απλά αντί να χτυπώνει το output, μας το δίνει σε μια μεταβλητή. Και εμείς τη μεταβλητή αυτή την κάνουμε κάτι. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που κάναμε ήτανε, στείλαμε, υπήρχε ένας σπόρος τώρα μέσα στο πάνω στο σερβερ που λεγόταν ήτανε το slash token. Λοιπόν, στο slash token εμείς στείλαμε τώρα ένα username, ένα password. Στείλαμε ένα username, ένα password και αυτό μας επέστρεψε ένα access token, όπου το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, το ξαναλέω. Ένα access token ουσιαστικά είναι ένα κλειδί, ένα αλφαριθμητικό string, το οποίο χαρακτηρίζει ουσιαστικά το session μας μοναδικά. Δηλαδή, άμα το access token που μας ήρθε λέει ABC, εμείς πλέον ό,τι request κάνουμε, άμα καλέσουμε εμείς ένα μπόρο τώρα που λέγεται add device, ας πούμε, δεν θα τον καλέσουμε τώρα, θα τον καλέσουμε πιο μετά. Άμα καλέσουμε ένα μπόρο που λέγεται add device και του περάσουμε σαν παράμετρο το access token, δηλαδή αν γράψουμε add device, σαν URL αυτό τώρα, add device ερωτηματικό access κάτω παύλα token ίσον ABC, ζητώ συγγνώμη αν δεν φαίνεται, ξαναλέω, είναι αν πούμε το add device ερωτηματικό access token ίσον ABC, αυτός θα καταλάβει ο πόρος ότι είμαι ο χρήστης με username τάδε, με ID τάδε, με στοιχεία τάδε, μέσα από αυτό το access token. Οπότε, ό,τι action κάνω, ό,τι πόρους καλέσω πλέον περνώντας το access token, είναι αυθεντικοποιημένα request. Ωραία. Αυτό ήταν το ένα. Πριν πάμε στο device που θα πάμε σύντομα για να συνδέσουμε και τα Raspberry, ας δούμε λιγάκι, ας περάσουμε απλά μία γρήγορη ματιά. Αυτό που ήταν να κάνουμε την προηγούμενη φορά και δεν το προλάβαμε, θα το περάσουμε απλά να το δούμε λίγο. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά αυτό που ήταν να φτιάξουμε, καταρχάς, εδώ μεγαλώνει αυτό λίγο. Ναι, αλλά ήθελα να δείξω λίγο τον κώδικα μέσα από το... δεν είμαι σίγουρος τώρα πώς μεγαλώνει αυτό εδώ πέρα. Και κάνει κλικ εδώ και πάνε το, ξέρω, αντί για 18, πάνε 16. Α, μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Ναι. Α, οκ. Βάλε 16 ή 18, δεν ξέρω. Ωραία. Τώρα φαίνονται καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, η άσκηση ποια ήταν τώρα, ήτανε να πάμε... Η άσκηση ήταν να πάμε να προσθέσουμε ένα μπόρο register. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε πει στην άσκηση ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν template έναν άλλο μπόρο, που ήταν αυτός εδώ πέρα. Ωραία. Ουσιαστικά αυτό που θα κάναμε είναι ότι θα παίρναμε αυτόν copy-paste και θα αρχίσαμε μετά να πειράζουμε πράγματα, ώστε ο καινούριος πόρος που θα δημιουργηθεί πλέον να εγγράφει έναν χρήστη στο σύστημα. Μισό λεπτάκι. Αχιλλέα, ο πόρος register που είναι? Οκ, θα μας το βρει τέλος πάντων, Αχιλλέα, στον πόρο. Κάπου χάθηκε στον δρόμο. Θα ανοίξω λίγο τον άλλο πόρο, μέχρι να βρει ο Αχιλλέα στον πόρο, θα ανοίξω εγώ αυτόν που θα χρησιμοποιούσαμε, για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, γενικά ένας καταρχάς, ποια είναι η δομή, βασικά πριν πάμε στον πόρο, ποια είναι η δομή. Υπάρχει
μέσα στο φάκελο στον οποίο κάναμε clone το repository που ήταν ο var www.html, φτιάχτηκε ένας φάκελος που λεγόταν web. Είναι μέσα στο repository, στο DIY server. Μέσα στο φάκελο web υπάρχει ένας φάκελος API και μέσα σε αυτόν τώρα υπάρχουν τα εξής. Υπάρχει ένα index.php, το οποίο index.php είναι αυτό που καλείται ουσιαστικά οτιδήποτε και να καλέσουμε μέσα στο API, καλεί αυτό το index.php, και αυτό το index.php μας κάνει ουσιαστικά include, δηλαδή φορτώνει τον κατάλληλο πόρο από, ανάλογα με το αν είναι get ή post. Ή put, αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε put αυτή τη στιγμή, έχουμε μόνο get και post. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος που δεν θυμάται τι ήταν τα post και τα get την προηγούμενη φορά? Ωραία. Λοιπόν, ένα registration τι θα είναι, θα είναι post ή get? Post. Θα είναι post γιατί ουσιαστικά γράφουμε κάποιον, είναι, κάνουμε ένα action, γράφουμε έναν χρήστη. Οπότε θα είναι post. Λοιπόν, οπότε μπαίνουμε στο φάκελο post και όχι στο φάκελο get. Στο φάκελο post λοιπόν έχει τους διάφορους πόρους που είναι τώρα διαθέσιμοι. Ανοίγω λοιπόν τον... Οπα, συγγνώμη. Ανοίγουμε λοιπόν ας πούμε τον... Το nano είναι ένας text editor. Είναι όπως το vim. Είναι ένας text editor που μπορεί να ανοίξουμε, ο καθένας μπορεί να ανοίξει με ό,τι τον βολεύει. Δεν έγινε θέμα. Λοιπόν, μέσα τώρα σε ένα μπόρο υπάρχει πάντα αυτή εδώ η γραμμή που λέει εδώ. Λοιπόν, υπάρχει καταρχάς μια global μεταβλητή η οποία λέγεται δολάριο app. Δολάριο app σημαίνει, είναι μια μεταβλητή του Slim Framework. Είναι τέλος πάντων, το Slim Framework είναι ένα framework το οποίο μας δίνει, μας επιτρέπει να φτιάχνουμε εύκολα τέλος πάντων τέτοιους REST πόρους. Και αυτό το Slim Framework μας δίνει αυτή τη μεταβλητή την app. Εμείς τώρα θέλουμε να φτιάξουμε λοιπόν ένα μπόρο. Εδώ πέρα φτιάχνει τον μπόρο ας πούμε DevSSHKeys. Όταν λέει DevSSHKeys σημαίνει ότι αν εγώ πάω στο slash DevSSHKeys θα μπει αυτόματα μέσα σε αυτό το function που δηλώνεται εδώ πέρα. Επιπλέον εκτός από το URL όπως βλέπουμε εδώ πέρα κάνει app post. App post σημαίνει ότι αυτό εδώ πέρα το URL ισχύει μόνο άμα το καλέσω με post. Άμα το καλέσω με get δεν θα κάνει τίποτα. Θα μου πει ότι δεν βρέθηκε, ότι αυτό το URL δεν βρέθηκε. Λοιπόν, μπαίνοντας λοιπόν, άμα πληρεί αυτά τα δύο κριτήρια, είναι post και είναι σε αυτό το URL, θα μπει μέσα σε μια function. Εδώ βλέπουμε που κάνει function, bla bla bla. Το U σημαίνει να χρησιμοποιήσει κάποιες μεταβλητές οι οποίες δηλώθηκαν έξω από τη function, δηλαδή έχει να κάνει με το scope των μεταβλητών ουσιαστικά. Και μέσα εκεί πέρα μπορούμε να δούμε τώρα ότι κάνει κάποια πράγματα. Το βασικότερο από αυτά είναι αυτό που κάνει load parameters. Είναι και αυτό ένα function που το έχουμε έτοιμο. Το load parameters πάει και παίρνει τώρα όλες τις get και όλες τις post παραμέτρους ουσιαστικά και μας τις βάζει σε ένα πίνακα. Όταν λέω παράμετροι, ας το δούμε ως εξής. Το access token. Το access token ίσον ABC είναι μια παράμετρος, η οποία λέγεται και get παράμετρος γιατί είναι μέσα στο URL. Αυτή την παράμετρο τώρα, γενικά μπορεί να υπάρχουν πολλές παράμετροι στο URL, οι οποίες χωρίζονται με ένα ampersand, το οποίο δεν μπορώ να το κάνω καλά. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει και μια μεταβλητή να λέει name ίσον Γιάννης. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι εδώ πέρα λέγεται query string. Αυτό το query string έχει μέσα κάποιες παραμέτρους οι οποίες χωρίζονται με ampersand. Αυτό άμα το αναλύσουμε έχει τις εξής. Έχει την access token η οποία έχει τιμή ABC. Θυμόμαστε τα key value pairs όπως είχαμε δει και στο JSON. Έτσι είναι και εδώ πέρα. Απλά εδώ πέρα αυτά τα παράμετρα χωρίζονται με ίσον και με ampersand. Οπότε αυτό είναι, έχει δύο μεταβλητές. Έχει την access token που έχει τιμή ABC και έχει και την name η οποία έχει τιμή Γιάννης. Λοιπόν, στο post request δουλεύει αντίστοιχα. Η μόνη διαφορά με το post request είναι ότι αντί οι παράμετροι να είναι πάνω στο URL, αντί να τις βλέπω εγώ στο URL, μου τις στέλνει μέσα στο request body, το οποίο δεν το βλέπω. Αλλά ο server το βλέπει. Οπότε,
Οι load parameters πάει και βρίσκει είτε get παραμέτρους είτε post παραμέτρους και πάει και μου τις βάζει μέσα στον πίνακα params εδώ πέρα. Μέσα σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Αυτός ο πίνακα, άρα αυτός ο πίνακας εν τέλει τι έχει, είναι ένας πίνακας. Είναι η σωστή λέξη είναι ένα χάσμα ουσιαστικά όπου αντιστοιχούμε ένα value, ένα key με ένα value. Για παράδειγμα θα μπορώ να γράψω στην PHP, μπορώ να γράψω params access κάτω παύλα token. Μπορώ να γράψω αυτήν εδώ τη σύνταξη και με αυτή τη σύνταξη θα φέρει ουσιαστικά το ABC. Και μπορώ με το ABC να κάνω πράγματα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που λέει Server Authenticate for All, αυτό δεν μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση. Έχει να κάνει με το να εξετάζει το Access Token και να βρίσκει ποιος είναι. Τέλος πάντων, δεν θα μας χρειαστεί στο συγκεκριμένο resource, γιατί το Registration δεν έχει αυθεντικοποίηση. Το DIY Storage είναι... Αυτό πρακτικά είναι μια συνάρτηση που έχει ετοιμάσει ο Απόστολος και μας φέρνει τη βάση δεδομένων, δηλαδή μας φέρνει ουσιαστικά ένα αντικείμενο μέσα από το οποίο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Θα το δούμε καλύτερα πολύ σύντομα. Αγνοούμε όλα αυτά τα if, τα οποία έχουν να κάνουν, όλο αυτό βασικά έχει να κάνει με την αυθεντικοποίηση. Κοιτάει αν υπάρχει ένας αυθεντικοποιημένος χρήστης. Αν δεν υπάρχει, τέλος πάντων μας λέει ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε verify το access token Sky. Μας λέει ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει σφάλμα. Αν το κάνει verify και υπάρχει αυθεντικοποιημένος χρήστης, έρχεται και μπαίνει εδώ μέσα. Το registration, Χιλέ, το βρήκαμε. Το βρήκαμε το registration. Okay, όταν το βρεις πες μου απλά για να... Μόνο αυτό θέλω να το βάλεις μέσα στο φάκελο post, όταν μπορέσεις. Συνεχίζουμε εδώ. Αυτά που θέλω να δείξω τα δείχνουμε και σε αυτό, δεν είναι θέμα. Εδώ πέρα, τέλος πάντων, εμπλουτίζει τις παραμέτρους με κάποια από τα στοιχεία του χρήστη. Ναι. Έχετε δίκιο, δεν το πρόσεξα. Λοιπόν, εδώ πέρα εμπλουτίζει το παράμστο εμπλουτίζει τέλος πάντων με κάποιες παραμέτρους που αφορούσαν το χρήστη. Είναι κάποιες επιπλέον παράμετροι για να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, και μετά αυτός τώρα τι κάνει, πάει και καλεί μια συνάρτηση, την DIY, DevSSH Keys, με κάποιες παραμέτρους. Αυτή η συνάρτηση δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, δηλώνεται ακριβώς παρακάτω. Δηλώνεται εδώ πέρα. Θα μπορούσε να μην υπάρχει, θα μπορούσε ο κώδικας να τρέχει στο ίδιο σημείο. Αρχιτεκτονικά τέλος πάντων αποφασίστηκε να γίνει έτσι. Λοιπόν, η DIY DevSSH Keys κάνει κάποια πράγματα τα οποία ήταν ίδια με παραπάνω, γιατί επειδή μπήκαμε σε μια άλλη function, χάσαμε τέλος πάντων κάποιες μεταβλητές οι οποίες ήταν δηλωμένες. Αυτό που μας ενδιαφέρει να πάμε είναι εδώ, λοιπόν, αυτό που θα μας ενδιαφέρει για το registration είναι αυτό. Αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Όλο το παραπάνω θα μπορούσαμε να τα γνωρίσουμε. Αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει όμως, το GAMP. Τι είναι το GAMP? Αχ, ναι, συγγνώμη. Τι είναι το GAMP? Το GAMP είναι μια βιβλιοθήκη τώρα. Είναι μια βιβλιοθήκη γνωστή σχετικά, η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε validation σε παραμέτρους, σε πεδία φόρμα, σε οτιδήποτε μεταβλητή θέλουμε τέλος πάντων. Μπορούμε να κάνουμε validation. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μεταβλητή πρέπει να είναι αλφαριθμητική. Άμα είναι email, μπορεί ακόμα να κοιτάει και το αν έχει παπάκι τελεία κάτι, και αλλιώς θα σου βγάζει ότι είναι λάθος. Και μπορούμε πολύ εύκολα να δηλώσουμε τους κανόνες αυτούς, όπως δηλώνονται παρακάτω. Γράφουμε GAMP, validation rules, και λέμε τώρα ότι το public key, ας πούμε, σε συγκεκριμένο πόρο υπάρχει μια παράμετρος που παίρνει. Ο συγκεκριμένος πόρος αφορά την προσθήκη ενός κλειδιού, οπότε εδώ πέρα έχουμε ένα rule που μας λέει ότι το κλειδί πρέπει να είναι αλφαριθμητικό και πρέπει να υπάρχει. Ακόμα και αυτό είναι validation. Το να λέμε ότι μια μεταβλητή πρέπει να έχει τιμή, δεν μπορεί να είναι άδεια, είναι και αυτό validation. Εκτός από validation, μας επιτρέπει να περνάμε μια μεταβλητή από κάποια φίλτρα,
Όταν λέμε από κάποια φίλτρα, ουσιαστικά ποια είναι η διαφορά του φίλτρου με το validation? Το validation σημαίνει ότι ελέγχουμε αν κάτι είναι σωστό. Το φίλτρο σημαίνει ότι αλλάζουμε τη μεταβλητή που μας πέρασε ο χρήστης, δηλαδή την περνάμε με ένα φίλτρο και τις κάνουμε κάποιες αλλαγές. Στην περίπτωσή μας κάνει trim και sanitize string. Trim τι είναι? Trim είναι όταν αφαιρούμε τα white spaces από αριστερά και από δεξιά. Άμα εγώ είχα εδώ μια μεταβλητή που έλεγε George και έχει μπροστά εδώ ένα κενό και έχει και εδώ ένα κενό, η trim θα βγάλει τα κενά και θα κάνει το string να είναι George χωρίς white space. Sanitize string έχει να κάνει με ασφάλεια. Sanitize string σημαίνει ότι χαρακτήρες όπως τα εισαγωγικά, τα ερωτηματικά και κάποιους άλλους ειδικούς χαρακτήρες θα τους αφαιρέσει. Αυτό γιατί αν για παράδειγμα εμείς μια μεταβλητή την περνάγαμε στη βάση, άμα εμείς κάνουμε ένα SQL query στη βάση και λέμε select asteriscos from users where username is on other. Άμα δεν κάνουμε sanitize, ο χρήστης θα μπορούσε θεωρητικά να μας βάλει σαν username εισαγωγικό ερωτηματικό delete from users, ας πούμε. Δηλαδή θα μπορούσε να ξεφύγει από το query που του έχουμε ορίσει εμείς και να βάλει ένα δικό του query. Αυτό είναι το λεγόμενο SQL injection. Είναι μια επίθεση η οποία είναι πολύ διαδεδομένη και έχει... Τέλος πάντων, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας που έχουν αυτόν τον ειδών οι χρήσεις. Με τη sanitize string λοιπόν το αποφεύγουμε αυτό. Δεν μπορεί ο χρήστης να βάλει τους χαρακτήρες, δεν μπορεί να ξεφύγει από το query. Θα βάλει κάτι αλφαρυθμητικό ή κάποια σύμβολα τα οποία δεν μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα ασφαλείας. Λοιπόν, αφού τώρα του πούμε εμείς ποια είναι τα validation rules, ποια είναι τα filters που θα περάσεις στην κάθε μεταβλητή, μετά μπορούμε πλέον να τρέξουμε τον GAMP. Δηλαδή, του λέμε, έχεις αυτούς τους κανόνες. Και τι θέλουμε να κάνεις τώρα? Εσύ θέλουμε να πάρεις τη μεταβλητή POST. Τη μεταβλητή POST, άμα τη δούμε πιο πάνω, είναι ουσιαστικά... Είναι λίγο πιο πάνω. Η μεταβλητή POST έχει μέσα τις παραμέτρους. Είναι το params που είδαμε πριν, απλά το έχουμε ονομάσει αλλιώς τώρα. Η μεταβλητή POST έχει μέσα τις παραμέτρους που έχει δώσει ο χρήστης και του λέμε ότι θέλουμε αυτές τις παραμέτρους να τις περάσεις μέσα από τον GAMP, μέσα από τα rules δηλαδή, και να μας επιστρέψεις τι? Να μας επιστρέψεις... Πρακτικά δεν θα... Εντάξει, δεν θα το έλεγα, όχι να μας επιστρέψεις ακριβώς, να τις περάσεις και να δημιουργήσεις ουσιαστικά μια καινούρια μεταβλητή, η οποία έχει, λοιπόν, όχι να δημιουργήσεις, δεν το θέτω καλά. Περνάμε τη μεταβλητή POST μέσα από τον GAMP, το GAMP τρέχει τους κανόνες του, μας γυρνάει ένα validated, το οποίο θα είναι ή true ή false. Άμα είναι true, σημαίνει ότι είναι valid όλα, δεν βρεθήκαν σφάλματα, και κατάφερε να δεν υπήρξε κανένα σφάλμα, είναι όλα καλά. Επιπλέον, αφού τρέξουμε το GAMP μέσα του εσωτερικά κρατάει ένα ιστορικό, κρατάει ας πούμε τι errors τυχόν δημιουργήθηκαν. Εδώ, από τη στιγμή που είναι true, δεν δημιουργήθηκαν errors. Αν δημιουργήθηκαν errors, είναι μέσα, το μπορούμε να τα πάρουμε με την get readable errors. Αυτά τώρα δεν εστιάζουμε σε αυτά, είναι στο documentation του GAMP όλα αυτά. Δεν εστιάζω καθόλου σε αυτά. Ναι. Γιατί χρειάζεται να κάνουμε αυτό με το load parameters και τα λοιπά, ενώ δεν μπορούμε και με το δολάριο underscore post και μπορούμε το... Μπορούμε με το δολάριο underscore post. Γιατί διαλέγουμε να το κάνουμε έτσι? Η load parameter, καλύτερα να μας πει ο Απόστολος λίγο το γιατί. Όχι. Βασικά, μέσα εδώ, όπως είπαμε προηγουμένως, χρησιμοποιείται το slim. Έτσι, το λέει η λέξη, είναι slim. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε μόνο για να φτιάξουμε αυτούς τους πόρους. Ταυτόχρονα όμως χρησιμοποιείται και το OAuth, το οποίο χρησιμοποιείται από τους μεγαλύτερους providers αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ, Facebook, Google και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, αυτά τα δύο τώρα προσφέρει το καθένα και δική του δυνατότητα επιλογής των παραμέτρων. Ο Δημοσθένης αυτή τη στιγμή σας δείχνει τη δυνατότητα που προσφέρει το slim. Σε ορισμένους πόρους εδώ πέρα
χρησιμοποιείται και η άλλη. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ευφυΐα, να το πούμε έτσι, γιατί επιλέχθηκε το ένα. Απλώς είναι επιλογή ότι σε ορισμένα, που είναι, πού είναι το WeWeb, άπη. Εδώ. Εδώ, άμα πάμε λίγο παρακάτω, θα δούμε το, διαβάζετε τώρα αυτό εδώ. Ωραία. Ποιος το πέντε θέλω να κάνω κόπη. Ωραία. Αυτή εδώ πέρα είναι ο τρόπος που μας δίνει η βιβλιοθήκη αυτή. Αυτή η βιβλιοθήκη λοιπόν διαβάζει το forms όπως έρχεται, και εφόσον εδώ πρόκειται για post, κάνουμε request και παίρνουμε το αποτέλεσμα. Τι κάνει? Σου έχει μερικά πράγματα τα οποία θα αναγκαζόσουν εσύ να κάνεις. Δηλαδή τα περνάει από κάποιους ελέγχους, και έτσι εγώ προσωπικά αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτό, διότι έχει ορισμένους ελέγχους που δεν χρειάζεται να τους κάνω. Δεν έχει τίποτα άλλο παραπέρα. Ο Δημοσθένης, επειδή δουλεύει πιο πολύ με το Slim, του είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει, αλλά και εκείνο κάνει το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν τι κάναμε? Φεύγουμε από το low level που είναι το κάθετος underscore post, get και server και όλα αυτά, και πάμε ένα level παραπάνω όπου ξέρουμε ότι ορισμένα πράγματα έχουν γίνει. Μόνο αυτό είναι. Θα μπορούσε δηλαδή, βασικά, ο καθένας να χρησιμοποιήσει ό,τι θέλει. Ευχαριστώ τον Απόστολο που με το εξήγησε πολύ καλύτερα από αυτό το εξηγούσα εγώ. Και ξαναγυρνάμε λίγο στον κώδικα. Λοιπόν, το DIY Validate 64 δεν μας απασχολεί. Έχει να κάνει με τα SSH keys, τέλος πάντων. Μας εξασφαλίζει, τέλος πάντων, ότι ένα κλειδί έχει την σωστή μορφή για κλειδί. Και πάμε τώρα εδώ πέρα στο τι γίνεται μετά. Λοιπόν, έχουμε κάνει Validate, λοιπόν, και έχουμε πει τώρα ότι όλα είναι valid, όλα έχουν πάει καλά, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Και προχωρώντας λοιπόν, πάμε σε αυτήν εδώ τη γραμμή όπου πάμε και προσθέτουμε κάτι στη βάση. Τι προσθέτουμε στη βάση? Λοιπόν, καταρχάς, θυμάστε το storage που το είπαμε πριν, ότι η DIY κάθε το storage την καλέσαμε και μας έφερε, είπαμε, ένα object προς τη βάση. Λοιπόν, αυτό το object προς τη βάση μπορούμε πλέον να το χρησιμοποιήσουμε τώρα για να κάνουμε ένα query. Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι ένα... λεγόμενο prepared statement. Θα εξηγήσω μια τι είναι το prepared statement. Λοιπόν, τις περισσότερες φορές όταν γράφουμε ένα SQL query, γράφουμε κάτι σε στυλ, για παράδειγμα, select κάτι from ένα πίνακα where κάτι ίσον κάτι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, αυτό που βάζουμε στο where πολλές φορές, μήπως σχεδόν πάντα, είναι κάτι, είναι το μόνο πράγμα που μεταβάλλεται σε αυτό το query. Δηλαδή, συνήθως το select είναι standard, σε SQL, δεν θα αλλάξει. Τα πεδία, οι στήλες που θα πάρουμε, και αυτές γενικά δεν θα αλλάξουν τις περισσότερες φορές, παρά μόνο αν αλλάξει, τέλος πάντων, το σχήμα της βάσης, κάτι κάνουμε που θα αλλάξει τη δομή, τέλος πάντων, της βάσης μας. Ο πίνακα δεν θα αλλάξει, και αυτό που θα αλλάξει είναι στο where. Μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, αν λέγαμε select asteriscos from users where username is on κάτι, το μόνο που θα άλλαζε σε αυτό το query ανάμεσα σε διαφορετικά runs αυτού του προγράμματος είναι αυτό που είναι μετά το username. Username is on τι? Λοιπόν, άρα εδώ λοιπόν τι γίνεται? Αν έχουμε λοιπόν αυτό εδώ το query, το γράφω εγώ στα πολύ γρήγορα, from, όπα, from users where username ίσον κάτι. Λοιπόν, το κάτι εδώ πέρα, τώρα υπάρχουν δύο τρόποι να το εμπλουτίσουμε. Ο ένας τρόπος είναι να κάνουμε το λεγόμενο concatenation. Δηλαδή, αυτό είναι ένα string, select bla bla bla, και του λέμε εδώ κλείνει το string, τελεία, κάτι. Μια μεταβλητή. Αυτό γενικά, τα προβλήματα που δημιουργεί αυτός ο τρόπος είναι προφανή.
Είναι το SQL injection που είπαμε πριν, αν δεν γίνει sanitize. Δηλαδή πρέπει να έχουμε πάντα το μυαλό μας. Αν το κάνουμε με concatenation, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πάντα το μυαλό μας ότι αυτό που θα μπαίνει μετά πρέπει να είναι sanitized. Δεν μπορεί να παίρνει, ας πούμε, εισαγωγικά, δεν μπορεί να παίρνει ερωτηματικά, δεν μπορεί να παίρνει χαρακτήρες τις οποίες η MySQL ή η SQL κάθε φορά το θεωρεί σαν ειδικό χαρακτήρα. Ο δεύτερος τρόπος τώρα, ένας δεύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε καταρχάς την ασφάλεια και επίσης θα μας βελτιώσει και την ταχύτητα σε κάποιες περιπτώσεις, είναι αφού αυτό το κομμάτι είναι ίδιο και το μόνο που αλλάζει είναι αυτό, έρχεται η βιβλιοθήκη τώρα έρχεται η βιβλιοθήκη PDO, έρχεται η βιβλιοθήκη MySQLi, έρχεται τέλος πάντων κάθε βιβλιοθήκη η οποία χειρίζεται τη βάση και μας λέει ότι όχι, μπορείς μέσα στο query το κομμάτι που αλλάζει απλά να το βάλεις σαν ένα ερωτηματικό. Άρα το query μας θα ήταν αυτό. Και τι κάνει τώρα η βάση? Αυτό λοιπόν εδώ πέρα που κάναμε τώρα τι είναι? Αυτό λέγεται prepared statement. Ουσιαστικά έχουμε ένα κομμάτι, έχουμε ένα query σταθερό το οποίο δεν αλλάζει και το μόνο που θα γίνει είναι ότι όταν θα τρέξει το query αυτό στη βάση θα πρέπει απλά με κάποιο τρόπο να το αντικατασταθεί το ερωτηματικό και να πάρει μια τιμή. Άρα, γι' αυτό λέγεται prepared statement. Ουσιαστικά τι λέμε? Προετοίμασε αυτό το statement και μετά είναι το λεγόμενο, αφού το κάνεις prepare, μετά το εκτελείς, είναι το execution. Και όταν το εκτελέσεις, μόνο κατά την εκτέλεση πρέπει να του πεις τι είναι το username ώστε να σου φέρει αποτελέσματα. Αυτό τώρα έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Καταρχάς, το αναλαμβάνει η ίδια η βιβλιοθήκη, αντί για μας, να κάνει sanitize αυτό το string. Το ερωτηματικό, αυτό που θα πούμε στο ερωτηματικό είναι sanitized by default. By definition, δηλαδή θα το κάνει αυτός sanitize. Δεύτερον, κερδίζουμε σε ταχύτητα. Γιατί το string το οποίο, μάλλον αυτό το κομμάτι εδώ το σταθερό, η SQL μπορεί να το κασάρει, μπορεί να χτίσει index πάνω σε αυτό, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα τα οποία να βελτιώσουν την απόδοση σε σχέση με το αν κάναμε concatenation, που η SQL δεν είχε καμία γνώση. Η SQL βάση εννοώ τώρα, δεν είχε καμία γνώση του τι μπορεί να κάνουμε, τι μπορεί να του βάλουμε μετά. Οπότε κερδίζουμε αυτά τα δύο κυρίως και περιμένουμε λίγο τον Απόστολο να τελειώσει για να συνεχίσουμε. Εδώ είναι το κώδικα σου που πρέπει. Εντάξει, τώρα επειδή ήμασταν στο άλλο, το τελειώσω λίγο το άλλο. Άρα, ξαναγυρνάμε εδώ. Τι πήγαμε να κάνουμε λοιπόν? Πήραμε το storage και κάναμε prepare. Δηλαδή, φτιάξαμε ένα prepared statement. Άμα δούμε τώρα αυτό το statement που φτιάχνει, είναι select asterisks from OAuth client, where client ID is on άνω κάτω τελεία client ID. Αυτό που είπα εδώ σαν ερωτηματικό, υπάρχει μια σύνταξη η οποία θα επιτρέπει να του δώσουμε ένα όνομα που αρχίζει με άνω κάτω τελεία. Το οποίο είναι το ίδιο πράγμα με το ερωτηματικό, απλά μας διευκολύνει στο, άμα έχουμε πολλά, μας διευκολύνει στο να τα αναγνωρίζουμε και να τους βάζουμε τιμές. Άρα το κάναμε αυτό prepare και μετά ερχόμαστε αυτό που κάναμε prepare να το κάνουμε execute. Άρα, φτιάξαμε ένα statement, αυτό το STMT1 είναι ένα prepared statement το οποίο βγήκε με βάση αυτό το query. Και ερχόμαστε τώρα και καλούμε το execute σε αυτό το statement που φτιάξαμε. Και όταν καλούμε το execute, πρέπει να το περάσουμε τώρα, όπως είπα, τι θα πάρει αυτό το πράγμα. Παίρνει client ID. Και του λέμε, θα πάρεις client ID και θα του βάλεις μέσα αυτό που έχει η μεταβλητή client ID, που την έχουμε πάρει κάπου πιο πάνω. Εν πάση περιπτώσει, το client ID προέκυψε μέσα από το token, από το access token που είδαμε πριν. Αυτό το πράγμα τώρα, τι κάνει, είπαμε, είναι ένα select. Αυτό μας φέρει κάποια αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα τώρα, μπορούμε, εφόσον έχουμε εκτελέσει πλέον το prepared statement, μπορούμε πλέον να φτιάξουμε ένα loop, το οποίο θα πάει γραμμή-γραμμή από τα αποτελέσματα που επέστρεψε η SQL, γραμμή-γραμμή θα πάει και θα μπαίνει μέσα σε αυτή την επανάληψη. Εν προκειμένου, επειδή στο συγκεκριμένο statement περιμένουμε να γυρίσει μόνο μια γραμμή, γιατί να γυρίσει μόνο μια γραμμή? Γιατί σύμφωνα με το σχήμα της βάσης μας ξέρουμε ότι το client ID είναι unique. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολλοί με το ίδιο client ID. Οπότε, εν προκειμένου, σε αυτό το loop θα μπει μία φορά. Μπαίνοντας την πρώτη φορά σε αυτό το loop, πάμε και ορίζουμε κάποιες μεταβλητές με βάση τα στοιχεία που βρήκαμε από τη βάση. Με αυτά που βρήκαμε από τη βάση, τα χρησιμοποιούμε μετά για να κάνουμε πάλι ένα άλλο query, ένα άλλο prepared statement, το οποίο δεν θα το αναλύσω τώρα εδώ πέρα πολύ, δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα το τι θα κάνει ο συγκεκριμένος πόρος.
Τέλος πάντων, αυτό που θα κάνει, θα κάνει update κάποια πράγματα στη βάση. Και στο τέλος, τι θα κάνει, θα φτιάξει μια μεταβλητή result, στην οποία η οποία τι result είναι αυτό που θα επιστρέψει τελικά ο πόρος μας στον χρήστη. Η result δηλαδή, η μεταβλητή result είναι, αυτή τη μεταβλητή είναι ένας πίνακας, στον οποίο στο τέλος θα κωδικοποιηθεί σε μορφή JSON και θα επιστραφεί στον χρήστη σε μορφή JSON. Θα το δούμε τώρα, θα το δούμε στην πράξη καλώντας τώρα. Αυτό να το θέσω διαφορετικά. Ο πόρος token που είδαμε πριν μας επέστρεψε ένα JSON. Εμείς το τυπώσαμε αυτό το JSON σαν πίνακα για να μας διευκολύνει. Αλλά αυτό που επιστράφηκε από τον πόρο ήταν ένα JSON το οποίο είχε μέσα τα πεδία access token, expire sat, bla bla bla. Αυτά ήταν τα πεδία που υπάρχουν μέσα στο result. Δηλαδή ο αντίστοιχος πόρος θα είχε μέσα στη μεταβλητή result το access token, το expires και τα διάφορα άλλα που έχει μέσα. Αυτά πάνω κάτω. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να δούμε τον πόρο register γιατί δεν τον είχαμε. Θα το περάσω πάρα πολύ γρήγορα. Αν τον έβαλε... Ναι, τον έχουμε εδώ πέρα. Ο πόρος register κάνει τα ίδια πράγματα. Αυτά πάνω, καταρχάς, αυτά πάνω τα σχόλια. Δεν είναι ακριβώς σχόλια, είναι τα λεγόμενα annotations. Αυτά είναι ένα ειδικό είδος σχολείου ουσιαστικά, με το οποίο μπορούμε να ορίζουμε με τα δεδομένα τους. Αυτά τα συγκεκριμένα έχουν να κάνουν με το documentation. Δηλαδή είναι σχόλια τα οποία θα τα πάρει ένας parser, θα τα διαβάσει και θα μας φτιάξει μια όμορφη σελίδα με το documentation που έδειξε ο Απόστολος πριν. Λοιπόν, οπότε δεν ασχολούμαστε πολύ με αυτά. Κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Λέει ποιες παραμέτρους παίρνει αυτός ο πόρος, τι γυρνάει, μπλα μπλα μπλα, έχει όλο το documentation, είναι σε τέτοια μορφή. Εδώ πέρα είναι η δήλωση πάλι του πόρου register. Όπως είδαμε ήταν app post με το URL register. Αυτός πάλι καλεί μια DIY register γιατί αρχιτεκτονικά έχουμε αποφασίσει να γίνεται έτσι. Μέσα αυτός παίρνει κάποιες παραμέτρους. Ξανά έχουμε τον GAMP εδώ πέρα, με το οποίο κάνουμε validate κάποια πεδία. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε καλύτερα τον GAMP. Έχει περισσότερα πράγματα αυτή τη φορά. Και εν πάση περιπτώσει στο τέλος λοιπόν, αφού κάνει το validation μέσα από τον GAMP, πάει και παίρνει τη βάση και κάνει ένα query στη βάση ή τέλος πάντων κάποια query στη βάση. Γιατί όταν δημιουργούμε ένα χρήστη, πρακτικά δεν δημιουργούμε σε ένα πίνακα μια εγγραφή, δημιουργούμε σε τρεις πίνακες μια εγγραφή. Δημιουργούμε στον πίνακα users, στον πίνακα OAuth clients και στον πίνακα keys, αν θυμάμαι καλά. Public keys. Ακριβώς. Και μετά στέλνουμε και ένα email, το οποίο το στέλνουμε με τη χρήση μιας άλλης βιβλιοθήκης, η οποία λέγεται Swift Mailer. Είναι ίσως η πιο γνωστή βιβλιοθήκη της PHP που κάνει τέτοια πράγματα. Μπορεί να κάνουμε παπάδες με αυτήν. Αυτά. Και ένα result στο τέλος που τι λέει το result. Έχει το ID του user που φτιάξαμε. Αυτό ήταν το registration. Οπότε τώρα να μας πει λίγο ο Απόστολος το πώς θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε με το device, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ναι, ναι. Πρώτα ερωτήσεις για αυτό που ακούσαμε. Σε αυτό στο execute που έδειξες πριν στο dev SSH keys είχε ένα array μέσα. Array client ID. Δεν ξέραμε ότι είναι... να το δούμε, λοιπόν, ας το δούμε λίγο, ας δούμε το αντίστοιχο πράγμα που όχι, μάλλον δεν το δούμε. Πάμε να δούμε σε αυτό για να προχωρήσουμε. Πάμε. Να λύσουμε την απορία. Ναι, ναι, οκ, ξαναπάμε στο dev SSH keys, λοιπόν. Πού ήμασταν. Εδώ λες. Ωραία. Ναι. Ναι, γιατί, όπως είπαμε, μπορεί μέσα, εδώ πέρα, θα το πω εγώ λίγο. Εδώ πέρα. Όπως έδειξα αυτό το query, έχουμε username ίσον ερωτηματικό. Θα μπορούσε να έχει 5 παραμέτρους μέσα. Θα μπορούσε να έχει username ερωτηματικό and created that μεγαλύτερο τάδε. Το ξέραμε ότι είναι μία. Το ξέραμε. Δεν έχει σημασία. Είτε είναι μία είτε είναι 100. Με τον ίδιο τρόπο το χειριζόμαστε. Λοιπόν, το array αυτό τι είναι. Μας λέει ότι αυτό εδώ πέρα που το είπαμε client ID δεν είναι ερωτηματικό. Είναι client ID τέλος πάντων το όνομα της παραμέτρου. Πήγαινε και αντικατέστησε το με τη μεταβλητή client ID, αυτή που έχει το δολάριο μπροστά. Αν είχε άλλες 5, είναι άρε, γιατί αν είχε άλλες 5 θα μπορούσαμε στο άρε να βάλουμε άλλες 5. Αν είναι μία, βάζουμε μία. Γι' αυτό είναι άρε.
Ωραία, ευχαριστούμε Δημοσθένη. Ερωτήσεις πάνω σε αυτό? Ναι. Πώς βλέπουμε πότε έχει γίνει αν έχει γίνει expire το token? Γιατί στο σχήμα εδώ πέρα δεν έχει κάποιο timestamp που... Είναι μέσα, υπάρχει ένας πίνακας που λέγεται OAuth Access Tokens, αν θυμάμαι καλά, μέσα στο σχήμα της βάσης. Εκεί μέσα είναι το... κάνω λάθος, να το επιβεβαιώσουμε μια στιγμή απλά. Για να... που έδειχνα προηγουμένως, μέσα εκεί δηλώνεται ο αριθμό, πόσο θα ζήσει αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά που... ναι. Το χρόνο που ζήσει. Ναι. Όχι, δεν έδειξε το άριστο. Ναι, πρέπει να του εξηγήσετε τότε το με το κρύπτο πώς δουλεύει. Ναι, το πώς το πρέπει να του εξηγήσετε αυτό. Όχι, πρέπει να του εξηγήσετε. Λένε πώς ξέρει πότε δημιουργήθηκε το access token. Γιατί κάποιο flag που λέει είναι μέσα το token. Δεν έχει στη βάση τα access token. Αυτό πρέπει να εξηγήσετε. Η όλη διαδικασία εδώ πέρα θα μπορούσε να δουλέψει και χωρίς βάση δεδομένων. Απλά μόνο με το κλειδί. Το ίδιο το token περιέχει αυτή την πληροφορία. Ναι, μέσα στο token έχουμε τις πληροφορίες. Σε ποιο σκόπο ανήκουμε, όταν παράγουμε το token και το δίνουμε, μεταφέρει και τις πληροφορίες. Σε ποιος είσαι, το token βασικά που είναι ένα κομμάτι, την πληροφορία που έχει, πότε δημιουργήθηκε κτλ. Και σε ποιο σκόπο ανήκεις. Έτσι ώστε η ιδέα ήταν στην αρχή, γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε η SQLite, να μην κάνουμε και πολλές ερωτήσεις στη βάση, να τη βγάλουμε όσο γίνεται πιο καθαρά χωρίς βάση. Δηλαδή η βάση χρησιμοποιήθηκε όσο είναι δυνατόν λιγότερο. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω και εγώ λίγο. Θα μπορούσε αυτό και χωρίς βάση να... Ουσιαστικά ο τρόπος που παράγεται το token εδώ πέρα... Έχω τη βιβλία. Ουσιαστικά ο τρόπος που παράγεται το token στην περίπτωσή μας είναι το λεγόμενο crypto token. Δηλαδή τι γίνεται, χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης, όπου τι κάνει. Αντί να χρησιμοποιούμε βάση δεδομένων για να καταχωρήσουμε το token και το πότε κάνει expire, την ώρα που δημιουργείται το token, πάει, φτιάχνει ένα string το οποίο περιέχει όλη αυτή την πληροφορία. Ποιο είναι το token, πότε δημιουργήθηκε, ποιο είναι το scope του χρήστη, ποιο είναι το username του χρήστη, ποια είναι τα στοιχεία του χρήστη. Ένα string μεγάλο με όλα αυτά τα στοιχεία. Πάει αυτό τώρα, το περνάει μέσα από μια συνάρτηση κρυπτογράφησης και βγάζει αυτό το καταλαβιστικό πράγμα που μας έρχεται. Οπότε η ιδέα ποια είναι, ότι το token το ίδιο μέσα περιέχει αυτή την πληροφορία, χωρίς να χρειάζεται να αποθηκεύεται αυτή η πληροφορία σε κάποια βάση. Γιατί το κάνουμε, γιατί όπως είπε ο Απόστολος, δεν θέλουμε να είναι σε μια... αυτή η πληροφορία δεν θέλουμε να είναι μέσα στη βάση δεδομένων για να μην κάνουμε ερωτήματα κάθε φορά. Εδώ βλέπετε. Εδώ είναι που παίρνουμε τελικά τις πληροφορίες που θέλουμε. Αμότι μου. Ορίστε, το crypto token που έλεγε. Το crypto token τώρα το παίρνουμε, το αναλύουμε και το χωρίζουμε και εδώ μέσα είναι όλες τις πληροφορίες που εμείς επιθυμούμε να έχουμε. Έτσι. Κοιτάξτε. Πώς? Το αρχείο είναι αυτό που βλέπω. Όλα τα αρχεία είναι αυτά, γι' αυτό πήγα εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Προσωπικά δουλεύω ως εξής. Εφόσον σπάστηκα μια φορά να φτιάξω ένα post φόρο, γιατί να ξανακάνω εφόσον θα παίξω λίγο πολύ πάλι στα ίδια λάθη. Οπότε... δουλεύω ως εξής, κάνοντας copy ένα πράγμα από δίπλα, έτσι ώστε να το αλλάξω μετά για να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή, όλο αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, το Swagger και τα λοιπά, με έφαγε μια εβδομάδα, αλλά πλέον αλλάζεις εδώ, αλλάζεις τον πόρο, αλλάζεις αν είναι post get, προσθέτεις και αυτά τα δύο και τελείωσες. Δηλαδή, δεν κάθεσαι να κάνεις πάντα την ίδια δουλειά. Και εδώ βέβαια είναι μετά ο τύπος του αρχείου που περιμένεις, που είναι μια αντιγραφή επικόλληση και παίζεις μόνο με αυτά τα πραγματάκια. Λοιπόν, μετά έχουμε από εδώ που λέγαμε πριν, μέχρι που καλούμε τη συνάρτηση, εδώ καλεί τη συνάρτηση εδώ, μέχρι εδώ όλο αυτό το πάνω, δεν χρειάζεται να το αγγίξεις καθόλου για τις επόμενες φορές. Είναι μια φορά, το έφτιαξες, παίζει, τελείωσε. Θα αλλάξεις μόνο βεβαίως το όνομα της συνάρτησης που καλείς, για να πας εδώ πέρα κάτω. Και εδώ μετά, από εδώ και κάτω δουλεύεις. Μέχρι εδώ είναι πάντα το ίδιο.
που έλεγε ο Δημοσθένης πριν που έχουμε τον client, έτσι. Από εδώ και κάτω μετά δουλεύεις. Και όπως είπα προηγουμένως, εγώ χρησιμοποιώ αυτό, ο Δημοσθένης άλλο, δεν έχει σημασία, είναι το ίδιο πράγμα. Και ξεκινάμε. Άρα θα σας προτείνω και εσάς, θέλεις να κάνεις ένα get, κάνε copy ένα get και παίξε μέσα. Θέλεις ένα post. Πάει λέγοντας. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Ωραία. Τώρα λοιπόν τι έχουμε ως συνέχεια. Ο Δημήτρης θα ανέβει σε λίγο για να δουλέψουμε με τα... εδώ πέρα με τα πραγματάκια. Θα σας εξηγήσει πού είναι το καθένα. Έχουμε φτιάξει τώρα ένα χρήστη και ένα username στο demo που δουλεύουμε, που υπάρχει πάνω και κάνουμε διάφορα πράγματα και τεστάρουμε εμείς και το φτιάχνουμε για να είναι εδώ έτοιμο για την παρουσίαση, που είναι το Arduino που σας έλεγα προηγουμένως. Arduino, OHS κτλ. Κτλ. Πιστεύω να το έχει γράψει όλα, αν όχι να το ξαναβάλουμε. Εκεί πάνω έχουμε φτιάξει τόσους χρήστες όσα είναι και τα device εδώ πέρα. Οπότε, όσοι είναι οι ομάδες σας που λέγαμε, φτιάξτε λίγο τις ομαδούλες, έτσι ώστε να μπορέσετε τώρα, όπως είπαμε, να βάλετε, εφόσον σας φτιάξαμε εμείς χρήστη, δεν χρειάζεται να κάνετε register εσείς, αυτό που σας εξήγησε ο Δημοσθένης, θα μπείτε και θα φτιάξετε organization για να βάλετε device, για να μπούμε να ακούσουμε το device. Έτσι, η normal διαδικασία. Εντάξει. Όπως θέλετε. Πώς θέλετε. Οκ. Πάμε να πάρουμε τον καρκίνο. Πριν ξεκινήσουμε το οτιδήποτε χρειάζεται να κάνετε στα Raspberry και προτού συνδεθείτε, θα σας γράψω εγώ εδώ στο Notepad κάποια username και password τα οποία θα χρειαστεί να βάλετε. Είναι τόσα όσα και τα Raspberry. Αυτό ισχύει και για τον απομακρυσμένο. Θα γράψω 7 in 6 τα Raspberry και 7 το απομακρυσμένο. Okay. Αυτά. Ας ξεκινήσουμε, δεν θυμάμαι πως είναι χωρισμένες οι ομάδες, ας ξεκινήσουμε 0 και ούτω καθεξής με το 6 να το πάρει απομακρυσμένος, εντάξει. User 0 με U, κεφαλαίο user 0 θαυμαστικό password, user 1 και ούτω καθεξής. Είναι ένα ανάτι, ανά... Ένα Raspberry είναι. Είναι 6 τα Raspberry, είστε 6 ομάδες. Ξεκινάμε. Θέλετε να το πάμε με τις IP των Raspberry. Πώς σας βολεύει. Άλλο. Ωραία, να το πάμε έτσι. Μισό λεπτό. Δεν άκουσα. Βάλε IP από δίπλα. Ναι, μισό λεπτό να βρω τώρα το χαρτί. Ωραία, λοιπόν. Εδώ δεν θα μου επιτρέψετε να μην βάλω την IP του απομακρυσμένου, θα βάλω το τελευταίο byte, το ξέρει. Εντάξει. Λοιπόν. Πες λίγο τα πρώτα τι είναι, 102 τι είναι. 102, 168, 1 τάδε. Δεν το έβαλα γιατί νομίζω ότι τα ξέρετε αυτά. Αλλά εντάξει, οκ. 102, 168, 1 τάδε. Ο απομακρυσμένος την ξέρει, αν δεν την ξέρει πείτε μου να έρθω να του το πω. Εντάξει.
και το QWERTY είναι για να μπουν μέσα. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Τα έχετε σημειώσει αυτά? Αν κάποιος δεν το έχει σημειώσει και το θέλει, θα κατεβάσει το notepad, δεν θα το κλείσει, το ξαναανοίγω μετά, εντάξει? Στο 1 είναι, στο 0. 102.168.0. 1 είπα. Συγγνώμη. Θα το σώσω τα αρχεία. Μετά θα το πάρω. Στο 0. 102.168.0. Εντάξει. Ωραία. Τώρα στην ουσία αυτό που θα πούμε είναι, βασιζόμενοι σε αυτά που κάνατε, που σας έδειξε, που σας είπε ο Απόστολος και σας έδειξε και ο Δημοσθένης νωρίτερα, αν δεν έχετε κάνει, θα το κάνουμε τώρα στην ουσία κάποιο registration στο server για να πάρουμε token, να πάρουμε στοιχεία και τα λοιπά, να δώσουμε και στοιχεία, και από εκεί και πέρα θα τα περάσουμε στο Raspberry. Για να τα κάνουμε... Registration μπορούν να μπουν με το client 11 που ήταν στα δοκιμαστικά data. Α, τώρα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, για να τα κάνουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε τα εξής δύο πράγματα. Πρώτον, να μπείτε όλοι στα Raspberry σας, ένα, αλλά σε δεύτερο χρόνο θα ασχοληθούμε με αυτά. Και δεύτερον, όπου έχετε βάλει το do-it-yourself server, να μπείτε εκεί πέρα. Εντάξει. Και θα χρησιμοποιήσουμε και το Arduino OS από web, που είναι πιο απλό. Εντάξει. Στην ουσία αυτό λέμε εδώ πέρα. Θα εγκαταστήσουμε λοιπόν ό,τι χρειάζεται το Raspberry από μέσω SSH. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μπορούμε το Raspberry μας να το δηλώσουμε σαν device, βασικά όχι το Raspberry, όλο το πακέτο, Raspberry Arduino Sensors, σαν device στο server, έτσι. Και αφού λοιπόν κάνουμε τη δήλωση αυτή στο server, στην ουσία θα κάνουμε και τις ρυθμίσεις της περαιτέρω στο Raspberry, για να είναι ένα κλικ πριν το τέλος των ρυθμίσεων που χρειάζεται το Raspberry. Με αυτά και την επόμενη φορά που δεν ξέρω πότε θα ασχοληθούμε πάλι με το Raspberry, στην ουσία με το Raspberry και που τα δω έχουμε τελειώσει. Εντάξει, σε ρυθμίσεις. Απορία μέχρι εδώ. Okay. Λοιπόν, είπαμε, συνδεόμαστε στα Raspberry μας. SSH-P22, μη δεν το βάλετε γιατί μπορεί να έχουμε θέματα με τα Fedora. Root, παπάκι, την IP σας, password QWERTY. Για τον απομακρυσμένο είναι λίγο διαφορετικά. Παναλαμβάνω, αν έχει πρόβλημα μας το λέει. Έχετε μπει όλοι? Ναι. Τους χρήστες. Τους χρήστες, ναι βέβαια. Αυτά τα credentials τα δείτε σε λίγο, ναι. Κρατήστε τα εσείς κάπου σε ένα χαρτάκι. Ναι. Και θα τα πούμε σε λίγο. Θα καταλάβετε τι είναι. Όταν έρθει η ώρα θα σας το ξαναδείξω. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, θέλω να έχετε μπει όλοι στα Raspberry. Είμαστε όλοι μέσα. Και απομακρυσμένος. Χρήστο. Okay. Ωραία. Λοιπόν, εφόσον έχετε μπει όλοι μέσα στα Raspberry, τα Raspberry, παρότι πριν είχαν πρόβλημα, είναι ok, είναι συνδεδεμένα και αυτά στο ίντερνετ, έτσι. Θέλω να δώσω αυτή την εντολή, την OPKJ, ο package τέλος πάντων, και no update. Αφού τη δώσετε, θεωρητικά θα σας βγάλει μια λίστα που λέει package, τάδε, download κτλ. Άμα βγάλει κανένα failure, μας το λέτε να το λύσουμε. Αν δεν βγάλει failure, πάνω απ' ότι είναι ok, έχει κάνει τα update που χρειάζεται. Επειδή δεν έχουμε βάλει πολλά πράγματα μέσα, θεωρητικά αυτά τα download packages που θα κάνει θα είναι 2-3-4, δεν θα είναι παραπάνω. Εντάξει. Όσο πιο πολλά πακέτα βάζουμε στο OpenWRT και μετά κάνουμε update, τόσο πιο πολλά πράγματα μας βγάζει στη λίστα. Ότι τα ελέγχει και τα κάνει update. Okay. Εντάξει. Εντάξει. Παιδιά, εγώ. Ο απομακρυσμένος και αυτός. Χρήστο κάνει μια ερώτηση που κρυσμένο. Αν έκανε το update. Αν έχει μπει και κάνει το update. Αν και του έκανα και εγώ πριν έρθουμε εδώ, αλλά μας κάνει. Λοιπόν, εφόσον κάνατε αυτό, θα δώσετε τη δεύτερη εντολή. Το package install git. Στην ουσία, εγκαθιστά το git, γιατί δεν είναι απαραίτητο, αλλά αφενός πιάνει λίγο χώρο οπότε δεν μας ενοχλεί. Αφετέρου δεν χρειάζεται να κάνετε SCP, SFTP και τέτοιες μπούρδες ή να βάζετε με πλασάκια τα αρχεία στο Raspberry. Αφού λοιπόν το κάνετε αυτό, δίνετε, βασικά κάντε το, θα πρέπει να σας πει ότι εγκαταστάθηκε με επιτυχία, να μην βγάλει κάποιο error. Αν βγάλει error μας το λέτε να το δούμε.
και πάμε μετά στην επόμενη. Ναι. Βάζεις λίγο πάλι τα devices. Τις IP. IP. Ωραία, αυτό είναι το τελευταίο byte που έχετε. 192.168.0.2.11.12.14.16.19.20. Ο απομακρυσμένος είπαμε την κρύβουμε. Για λόγους ασφαλείας. Εντάξει. Άρα τελειώνει σε 252. Είναι public IP του ΤΕΙ Αθήνας, γι' αυτό δεν τη δίνω. Εντάξει. Το 2014 δεν μπορούμε να το κάνουμε ping. Δεν το κάνουμε ping. Και ποιο έχει εκεί μπροστά. Και το 2016. Έχει άλλο το 2014 και το 2016. Το 2016. Παιδιά, μην κάνετε, μην μπαίνετε σ' άλλον. Ξανά, ξανά. Έχετε... User 0 είναι εδώ. Μισό λεπτάκι. Όσοι, ανεξάρτητα με ποιος έχει πάρει το user 0, κοιτάτε τις μηχανές που έχετε ξαναμπεί. Υποθέτω τις ξέρετε. Εμείς δεν έχουμε κρατήσει ποιοι έχουν ποιες. Ίσως και να πρέπει να το κάνουμε. Αυτοί που έχουν τη 211 θα κρατήσουν αυτά. Δεν θα τα βάλετε πουθενά τώρα. Για να μπείτε στις μηχανές, θα ακολουθήσετε αυτήν εδώ την πρώτη εντολή. SSH-P22 κενό root παπάκι 192.168.0.2.11.12 μπλα μπλα έως 2.20. Οκ. Ναι, βάλε τους μηχανές τώρα να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, πάμε ξανά. Βάλε τους μηχανές. 2.11. Έτσι. Εσείς το έχετε. 2.16. Ποιος άλλος πήρε. 2.20. Άρα είσαι μαζί. Άρα ένας από τους δύο θα βγει και θα μπει σε άλλο. Τη 19 την έχει κανένας ας πούμε. Ωραία. Παίρνει το 19 εσείς. Ωραία. Τη 19. 16 εσείς. Τη 14, 12. 14. Ωραία. Πάρτε εσείς το 14. 14. Τη 12 την έχει κανένας. 12 θα πάρεις εσύ. Τώρα είστε όλοι. Ωραία. Όλοι, αφού μπουνε, να σημειώσω και τα ονόματα. Ένα όνομα για κάθε μηχανή για να ξέρουμε τι μας γίνεται. 11, ποιος την έχει, ένα όνομα. Την επόμενη φορά, κρατήστε τα. Σε αυτά θα μπαίνετε κάθε φορά. Όπως έχετε ονόματα, όπως έχουμε σημειώσει τα ονόματα για τις VM, έχουμε βάλει ατομικά ή ομαδικά, το ίδιο θα γίνει και με τα Raspberry και κλείσαμε. Το 211 ένα όνομα θέλω. Βαμβακάρης. Δύο δώδεκα. Ποιος. Όχι. Δεν έχει πάρει κανένα τη 12 παιδιά. Ωραία, δεν πειράζει. 14. Ωραία, ένα όνομα. Ένα όνομα μου αρκεί. Εσείς να ξέρετε ποιοι είστε μαζί. Ωραία, Βασιλείου. Η 212 ποιος την έχει πάρει. 16, πες μου, πες μου. Λάκας. Πώς, Λάκας. Λάκας. Με δύο κάπα, ε. Εσείς πήραν το 16, ωραία. 19, ένα όνομα. Έλα, πείτε, πείτε ένα όνομα. Ένα όνομα. Τζούνο. Παιδιά, εγώ δεν κάνω τίποτα. Μας την πέσανε. Τι είχα, παιδιά.
το μικρόφωνο. Χριστό, είναι εντάξει. Το οποίο είναι η πόρτα 22, κανονικά δεν χρειάζεται. Αλλά για κάποιο ιδιαίτερο και ανεξήγητο λόγο, άμα το βάζει κάποιες φορές δεν μπαίνει. Μπείτε και χωρίς αυτό. Άμα δεν έχετε πρόβλημα, είμαστε OK. Τώρα είμαστε όλοι OK. Όποιος δεν έχει κάνει ο package update και ο package install git να το κάνει τώρα. Και πείτε μας να συνεχίσουμε. Άμα δώσεις git clone HTTP το DGOT να δώσω. Γιατί υποτίθεται σαν επίσημο. Ωραία, θα τους το διορθώσω. Όχι, αλλά το είχα βάλει με την... Λοιπόν, να το επαναλάβω λίγο και για τον απομακρυσμένο, γιατί είχα κλείσει το μικρόφωνο. Ναι, ναι. Αφού τελειώσουμε με το install git, δίνουμε την εντολή git clone, είτε https, είτε ανώκατε.κάθετος και το URL, ή git clone git ανώκατε.κάθετος και το URL. Καλό θα είναι να δώσουμε με το git, γιατί το https δεν παίζει στην έκδοση git για OpenWRT. Στην παρουσίαση μέσα φαίνεται το MyLack. Καλύτερα όμως να χρησιμοποιήσουμε το DGOT Tools Repository. Αφού δώσουμε αυτή την εντολή, μας κατεβάζει τα αρχεία μέσα σε ένα φάκελο DGOT Client όπου βρισκόμαστε. Αν δεν έχουμε αλλάξει φάκελο, ο φάκελος στο τρέχον συνήθως είναι το slash root. Εντάξει, οπότε εκεί κατεβαίνουν. Πρακτικά λοιπόν έχουμε ένα φάκελο DGOT Client κάτω από το root. Άμα κάνετε ένα LS θα τον δείτε, αφού έχει τελειώσει. Αν δεν έχει τελειώσει και έχει πρόβλημα, μας φωνάζετε. Επόμενο λοιπόν, κάνουμε CD στο φάκελο DGOT Client Install. Είναι ένας φάκελος μέσα στο DGOT Client, όπου αν κάνετε QLS μέσα στα άλλα αρχεία θα δείτε και ένα αρχείο install.sh. Αυτό το αρχείο το τρέχουμε με την εντολή, με το πρόθεμα sh και ενώ install sh, και αυτό τώρα θα μας πάρει κάποια ώρα και στην ουσία θα κάνει κάποια package installs κάποια αρχεία, κάποια προγράμματα τα οποία χρειαζόμαστε. Το κάνετε, είναι πολύ πιθανό να βγάλει πρόβλημα κάπου. Μη σας αγχώσει, κάντε το. Κάποια βασικά που θέλουμε να μπουν, μπαίνουν όπως και να έχει. Κάποια άλλα δευτερεύοντα μπορεί και να μην μπουν, αλλά διορθώνεται αυτό. Και περιμένουμε το feedback σας. Όπου κολλάει φωνάζει, έτσι. Θα έχετε κάνει. Κάποια πακέτα μπορεί εξορισμού δεν τα εγκαθιστά. Θα δούμε. Υπάρχει τρόπος είτε να τα εγκαταστήσεις με το χέρι με αντίστοιχη εντολή ο package install git, πώς κάναμε αυτό, να βάλουμε το πακέτο. Άμα δεν το εγκαταστήσει, ο τρίτος τρόπος είναι να κατεβάσουμε το .ipk αρχείο και να το εγκαταστήσουμε έτσι. Αλλά κάποια πακέτα από αυτά δεν είναι υποχρεωτικά για να λειτουργήσουμε προς το παρόν, οπότε δεν είναι θέμα. Κρατήστε ποιο είναι και μας το λέτε μετά να δούμε πώς θα το διορθώσουμε. Ναι, εδώ το git είναι, το έφαγε η μαρμάγκα. Θα το διορθώσω από εδώ. Εντάξει, νομίζω φαίνεται καλύτερα τώρα. Τι? Δεν έχεις μπει στο φάκελο DGOT Client φάκελο install. Τι δείχνει ο φάκελο install, για να... Μάλιστα, Αποστολέ. Πώς έκανες το git clone? Git clone, github, mylack. Ναι, βγάλε το mylack και βάλε το DGOT tools. Λοιπόν, να το ξαναπώ, παρότι το είπα, στην παρουσίαση που υπάρχει στο MyLack επάνω, στη θέση του DGOT Tools λέει MyLack. Ωραία. Αυτό, όπως σας είπε και στην προηγούμενη παρουσίαση του Απόστολου, είναι το επίσημο repository του σεμιναρίου. Όμως,
αυτό συγχρονίζεται κάθε φορά με τούτο εδώ. Κάποιες φορές κάποια τρώγονται στο synchronization όπως στο προηγούμενο μάθημα. Οπότε χρησιμοποιήστε αυτό κατευθείαν για να κάνουμε τη δουλειά μας και θα το διορθώσουμε. Εντάξει, όποιος έχει βάλει MyLack από πριν, ας ξανακάνει τον κόπο. Καταρχήν να δώσει μια εντολή rm-r κενό dot client. rm-r, ναι, μια αναρρέφη ή μείον r, το ίδιο είναι. Θα σβήσει το φάκελο dot client όπως είναι με τα αρχεία και θα ξανακάνει git clone. Git ή HTTPS ότι του έπαιξε με το Digio Tools. Οκ. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Τα errors όταν κάνει το install είναι φυσικό. Κάποια πακέτα δεν τα βρίσκει, λείπουν κάποια dependencies. Το είπα και πριν. Αν κάτι λείπει, το σημειώνουμε και είτε το βάζουμε με το χέρι με όπα κάτσε install αυτό, άμα δεν παίξει θα κατεβάσουμε το IPK και θα το βάλουμε. Τώρα δεν έχω, για να μην ειλικρινείς, βρει το λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό. Σε όσες φορές έχω κάνει αυτό το πράγμα, αυτό το install σε Raspberry, άλλες φορές μου λείπουν, άλλες φορές μου φέρνει κάποια και κάποια λείπουν, άλλες φορές μου φέρνει κάποια άλλα και κάποια άλλα λείπουν. Οπότε απάντηση δεν έχω να σας δώσω. Θα πρέπει να το δούμε ανά περίπτωση. Το Lucy υπάρχει ούτως ή αλλιώς. Γι' αυτό ίσως δεν μπορεί να το εγκαταστήσει. Ένα από τα τύπου error warnings που βγάζει είναι όταν ένα πακέτο είναι ήδη εγκατεστημένο. Οπότε εκεί σου λέει κανό την install it. Κάπως έτσι. Αυτό είναι φυσιολογικό. Το Lucy, ας πούμε, που λέει ο κ. Μαμακάρης, υπάρχει ήδη. Οπότε δεν έχει λόγο να το εγκαταστήσει. Το Lib USB μπορεί να το βάλεις και με το χέρι. Και η Mod USB και η Lib USB. Ωραία. Δεν είναι τίποτα. Μόνο PHP 5 με χτυπήσει, παίζουν λίγο από μακρυσμένο. Έχει πρόβλημα με PHP 5. Το έχεις βάλει πάνω. Χριστό. Ο απομακρυσμένος. Απόστολη. Είναι ένας, ναι, ένα σκριπτάκι είναι. Το SH το βάζουμε εδώ για να το τρέξει αυτό την κονσόλα. Η κατάληξη μπορεί να μην έχει και τίποτα SH, μπορεί να λέει και Δημήτρης. Και να είναι εκτελέσιμο. Εξορισμό όταν κατεβαίνει έχει το δικαίωμα εκτέλεσης. Αυτό. Ένας άλλος τρόπος είναι με τελεία κάθετο. Αν... Έχει ένα update πρώτα. Πριν από το install. Καλό είναι. Είναι PHP 5 CG. Ποιο χτυπήσε. Οπα κάτσε install PHP 5 παύλα CLI. Αυτό θέλουμε προς το πάνω. Αυτό. Γιατί δεν κάνεις μια λίστα, παιδιά. Έχει άλλος πρόβλημα με την PHP, εσύ. Και σε εσάς. Μια ώρα, μισό λεπτό να το δω. Το παίρνω για να τρέχεις να εγκαθιστάς. Σε μένα το βάλε, στο δικό μου το Raspberry. Το έκανες update, ρε παιδιά, κάνατε update. Και στο απομακρυσμένο που το έκανα. Όχι τώρα, σήμερα του καθάρισα την κάρτα γιατί είχε σκαλώσει, αλλά πριν την καθαρίσω δούλεψε. Εσείς έχετε με την PHP 5 και ποιος σας, και εσείς. Ένα, δύο. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πρόβλημα με την PHP 5. Δεν έχετε. Εσείς. Όλοι έχετε την ίδια έκδοση.
όλη την ίδια έκδοση και δοκιμασμένα δύο, σε δύο-τρεις φορές που το έκανα εγώ δεν μου δημιουργήσε πρόβλημα σε κανένα. Ή... Δεν μπαίνει. Όποιος έχει πρόβλημα να δοκιμάσει εδώ, ας πούμε που το δοκιμάσαμε το package install PHP 5 δεν έπαιξε. Αλλά δεν θέλουμε ακριβώς την PHP 5. Έτσι, θα σας γράψω την εντολή για να τη δείτε. Όποιος το πετύχει να μας το πει και εμάς. Ναι, το PC έχει και ρώσικα. Αυτό θέλουμε. Για να τρέξουμε την εντολή PHP σε κονσόλα. Ε, ναι. Ναι. Εδώ ας πούμε, Γιώργο, εδώ μπήκε. Και σε μένα μπήκε. Όλα το ίδιο. Όλα το ίδιο image έχουμε. Δεν έχω αλλάξει κάτι. Όλες οι κάρτες είναι κόπιες. Αν δοκιμάσατε και αυτό και δεν, όπως και εδώ, λίγο υπομονή, να το δούμε. Υπάρχει κάποιος που το δοκίμασε αυτό και το κατάφερε, από εσάς εδώ. Εσείς πίσω. Στον απομακρυσμένο το ίδιο, Κάτσε, εδώ έχει μείνει ένα που δεν ξέρουμε άμα το έχει κάνει. Όχι, όχι, περίμενε. Έχεις δει να περνάει καθόλου το PHP 5, εσύ. Να σου πω, σε κανένα FTP να το κατεβάσουμε για να το κάνουν ή κανένα WQT, κάτι τέτοιο. Να το βάλουμε και να το κάνουν WQT. Ναι. Το βρήκες που είναι όμως. Όχι, το κάνω build εγώ στο δικό μου. Το κάνεις build, δεν υπάρχει να το κατεβάσουμε για barrier. Πρέπει, κάτι εδώ πίσω. Γιώργο, για κοίτα αυτό, για build που λες, το ένα. Αν έχουν βάλει και το ίδιο altitude, μπαίνουν στο Arduino OS, κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν και μετά πάνε και τα ρυθμίζουν έστω. Ναι, αλλά κοίτα εδώ, θες να μπούμε να κάνουν αυτό μέχρι να το βρει
Όχι αυτό, συγγνώμη. Να μπουν στο Arduino S και να κάνουν τις ιστορίες και μετά να... Να κατεβάσουν τώρα τα clients οπτικά. Να φτιάξουν όρκο και να φτιάξουν device. Και μετά προχωράμε. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνουν το οπτικά. Από τη σελίδα αυτό κάνουν κατευθείαν. Από εδώ. Όχι, δεν χρειάζεται να κατεβάσουν το clients. Θέλω να τα μάθουν. Να κατεβάσουν το... Το Digiot Client, κάτσε, το Digiot Client μπορεί να το ρυθμίσουν και τώρα, έτσι όπως είναι, να το έχουν έτοιμο και μόλις βρούμε τρόπο να κατεβάσουμε το PHP, να το τρέψουν. Για το Arduino. Άστο, δεν μας ενδιαφέρει. Άστο, δεν μας ενδιαφέρει το USB. Ωραία. Ναι. Ναι. Ωραία. Πες μου. Ωραία, λοιπόν, μέχρι να τα ανεβάσει ο Γιώργος κάπου να τα κατεβάσετε, θέλω στην ουσία να κάνετε αυτό εδώ που κάναμε στα Fedora σας, τοπικά στα PC σας. Εδώ μπορείτε να βάλετε και HTTPS. Άρα, αντί για τον client, ναι, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Θα πάμε εδώ, σε τούτο εδώ. Δεν έχει σημασία, το λέει κιόλας. Αν θα το κάνεις στο Raspberry, στο PC, στο laptop, καλύτερα όμως μην το κάνεις στο Raspberry γιατί δεν έχει πολύ χώρο στο δίσκο. Οπότε, κάνετε clone το server, εδώ επαναλαμβάνω, όχι my luck, το διορθώνουμε. Digiot tool. Τώρα το κάνετε, έτσι. Ή στα PC σας, όπου κάθεστε. Δεν έχει. Εντάξει, git clone αυτή την εντολή, αφού τελειώσει θα σας κατεβάσει στο φάκελο που βρίσκεστε, πάλι δεν μας ενδιαφέρει που θα είναι, έτσι, το digiot server φάκελο. Κάνετε cd σε αυτό μέσα στο client και εκεί άμα κάνετε less έχει κάποια αρχεία PHP μεταξύ αυτών και το my host. Αυτά τα είπες και εσύ. Ναι, απλά τώρα θέλουν να φτιάξουν τα αρχεία να τα έχουν έτοιμα για να τα τρέξουν. Στην ουσία να, πάρουν τα, να κάνουν το register server. Είμαστε όλοι έτοιμοι, έχουμε μπει εδώ στο φάκελο client. Πάσαμε αυτό στην τοπική μας μηχανή, μπαίνουμε μέσα στο Digiot server και πάμε στο client. Digiot server, ναι, ναι, ναι. Όχι client, αφήστε το client, αφήστε το Raspberry. Στο μηχάνημά σας. Μπορείτε να το κάνετε και στο Raspberry, αλλά είπαμε καλύτερα αποφύγετε το. Κάντε το στο μηχάνημά σας. Στο μηχάνημά σας. Στο Fedora που έχετε δίπλα. Στο Fedora. Αυτό λέμε, δεν έχει σημασία πού θα το κάνετε. Γι' αυτό το γράφω. Οπουδήποτε, Raspberry Pi, PC, laptop, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά καλύτερα να μην το κάνετε στο Raspberry. Απλά σας το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι παρότι το server στην ουσία θα το στήσουμε στις εικονικές μηχανές, όπως σας είπε και ο Απόστολος, όπως σας είπε και ο Δημοσθένης και τα παιδιά όλες τις προηγούμενες φορές, όμως στην προκειμένη περίπτωση δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε με την έννοια του server όπως το είπαμε, θα χρησιμοποιήσουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα αρχεία, τα οποία το μόνο που θα κάνουν, απλά βρίσκονται μέσα σε αυτό το repository, δεν είναι κάτι. Το μόνο που θα κάνουν είναι να μας κάνουν το register. Του συνόλου αυτού εδώ σαν device στο server. Αυτά που σας έλεγε ο Δημοσθένης στην ουσία. Απλά τώρα ήρθε η ώρα να το κάνουμε πράξη. Με έναν τρόπο. Αυτός είναι ο τρόπος. Όχι. Πάμε, πάμε. Παιδιά, διορθώστε μου άμα κάνω λάθος. Δεν είμαι φωστήρας. Λοιπόν, έχετε πει όλοι στο Digiot server. Ωραία. Μπείτε μέσα στο client. Όλοι, όλοι. Τα ανέβασες κάπου πάνω να τα κατεβάσουνε? Ναι. Ανέβασε τα πάνω, θα κάνουμε το βήμα που ήταν μετά και θα κάνουμε αυτό αργότερα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μπει όλοι στο client μέσα. Άμα ανοίξετε το MyHost, μέσα. Ανοίξετε όλοι το MyHost. Έχει στην ουσία κάποιες μεταβλητές. Αυτές οι τρεις είναι που μας ενδιαφέρουν. Την πρώτη θα βάλετε το URL όπως το βλέπετε. Μπορείτε να το κάνετε και copy-paste από την παρουσίαση.
Μετά, στο username και στο password, αυτά εδώ που βάλαμε είναι για παράδειγμα το client 11, ID 11 και secret 11. Εδώ είναι που θα βάλετε αυτά που νωρίτερα σας δείξαμε στο Notepad. Τα user 0, U, κεφαλαίο user 0, θαυμαστικό και ούτω καθεξής. Αυτά που σημειώσατε. Όποιος δεν τα έχει, θα τα, να το γυρίσω να το δει. Στις μεταβλητές username και password θα βάλετε τα user 01 και ούτω καθεξής που πήρατε νωρίτερα για το κάθε Raspberry. Εντάξει. Αυτά τα έχει περάσει ο Απόστολος στη βάση νωρίτερα, οπότε όταν θα τρέξετε το αρχείο και επικοινωνήσει με τον Arduino OS server, θα αναγνωρίσει ποιος είστε και θα μπορέσει να σας δώσει στην ουσία το δικαίωμα να κάνετε να πάρετε το token. Αυτοί οι χρήστες βρίσκονται στο main, πώς το λέμε, το γενικό organization. Σε αυτό. Όχι το organization που λέγεις νωρίτερα, master, main, πώς το πες. Οκ, πάσου. Έχουμε φτάσει όλοι μέχρι την προτελευταία τελεία. Χρήστο. Έλα, τρέξτε την κεστόπιν. Πήρατε το κεστόπιν. Πήρατε το κεστόπιν, μπράβο. Κάτσε, έχουν πάρει το έχουν κατεβάσει την PHP, πώς θα την τρέξουν. Όχι, ρε παιδιά. Πάμε το τρίτο βήμα τώρα εδώ πέρα να κάνουμε, να προσθέσουμε devices. Ήρεμα. Πήραμε token. Εδώ πήραμε token. Α, ναι, σωστό, σωστό. Είμαστε στο Fedora. Τώρα. Λοιπόν, εδώ, εφόσον το έχετε κάνει, τρέξτε στο Fedora, εφόσον είστε OK. Πάμε PHP get, client έπαιξε, get token. Έπαιξε εδώ. Άντε ρε παιδί μου, τι κάνεις. Το get token, άμα δείτε τον κώδικά του που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, καλεί ετούτο εδώ, το myhost.php. Και εφόσον το καλεί με τα στοιχεία που έχετε δώσει που, και είναι σωστά, λογικά θα σας εμφανίσει όχι, ένα... Ρε παιδιά, βάλει λίγο τα usernames πάλι. Βάλει τα usernames. Εκεί που λέει client, βάζουμε τα αντίστοιχα. Αντί για client ID 11 και client secret 11, βάζετε το user που σας αντιστοιχεί. Ο καθένας το δικό του. Έλα. Εδώ έπαιξε. Το URL. Κάτω στο Fedora, γιατί μπορεί εκεί να σε κόψει το Wi-Fi. Τα users και αυτά τα έχει και ο Γιώργος από τα δίκτυα. Ναι, δεν έχει θέμα. Να σου πω κάτω λίγο zoom να φαίνεται. Scroll. Εντάξει. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά τι κάνει η curl. Η curl είναι ένας browser, σκεφτείτε, για απλά τώρα. Εντάξει, αντί να καθίσουμε τώρα να κάνουμε φόρμες, να κάνουμε Ajax και τα λοιπά, όταν φτιάχνουμε πόρους, τον ελέγχουμε αν παίζει έτσι. Εντάξει. Εδώ πέρα πάνω είναι αυτά που λέγαμε πριν, ότι πρέπει να δώσουμε τι θέλουμε να πάρουμε, ποιοι είμαστε, είναι αυτό που βάλατε εσείς, που όλα αυτά τα τραβάει από το MyHost. Και ποιο είναι το password, είναι εδώ δεξιά. Και μετά από κάτω μας επιστρέφει το token. Έχουμε πάρει όλοι το token. Ναι. Θα σας βγάλει ένα μεγάλο JSON και κάπου εκεί θα βγάλει μπόλικους χαρακτήρες μαζεμένους. Αυτό είναι το token. Ωραία. Δεν είπαμε ότι για κάθε πράγμα θέλουμε token. Ωραία λοιπόν. Σαν χρήστες τώρα εμείς πήραμε το token που θέλουμε να παίξουμε πάνω στο demo server που έχουμε στημένο. Εδώ. Τώρα λοιπόν εσείς θα πρέπει να βάλετε ένα organization. Άρα θα πάτε στον κατάλογο client και θα βρείτε ένα που λέει εδώ πέρα add org. Βρες το από πάνω. Από το Digital Tools. Είστε λοιπόν χρήστες του συστήματος. Εννοείται ότι πριν έχετε κάνει τη διαδικασία που έλεγε ο Δημοσθένης.
Αυτή... Απλώς τη βάλαμε εμείς αυτόματα μέσα. Μια παρένθεση. Όλη αυτή η διαδικασία, εφόσον έχετε πάρει το token, από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει μέσα σε 3.600 δευτερόλεπτα. Σε μια ώρα, έτσι. Εντάξει, θα έχει γίνει, απλά το λέω. Ωραία. Ποιο έχεις ανοίξει τώρα? Το... Πήγαινε στο ad.org. Αυτό. Δεν είναι το ad.org αυτό. Παρακάτω. Πήγαινε παρακάτω. Πού παρακάτω? Ορίστε, εδώ. Εδώ μείνει. Λοιπόν. Εδώ, αφού έχουμε πάρει λοιπόν το token, στην ουσία. Εδώ είναι που το βάζεις. Εδώ πάτε και δηλώνετε το org που θέλετε. Βλέπετε, γραμμή 25. Μέσα στο αρχείο ad.org. Και κάτι λέει μπροστά, τώρα δεν θυμάμαι. Πάμε και δηλώνουμε στο org το όνομα που θέλουμε. Μεταξύ ίσων και αυτάκι. Και μετά από κάτω πάμε και δηλώνουμε τι θέλουμε να πούμε για αυτό το πράγμα. Εγώ στο παράδειγμα εδώ το έχω πει test.org. Μην βάζετε το ίδιο, δεν θα μπορείτε να το βάλετε. Βάλτε οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, βάλτε εδώ πέρα ένα και εδώ και τρέξτε το. Το τρέχουμε αντίστοιχο όπως και τούτο, έτσι. PHP μπροστά και το αρχείο. PHP client pavla ad.org.php. Κοίτα. Έλα παιδιά, πείτε μου πότε το έχετε κάνει. Αφού πάρεις το access token, πας για το, πας να φτιάξεις το organization. Παιδιά, στο αρχείο, βάλτε το αρχείο βρε στη Δημήτρη. Το αρχείο, το μόνο που πειράζεται στο ad.org είναι αυτές οι δύο γραμμές, τίποτα άλλο. Το ad token το είπαμε για να καταλάβουμε τι κάνει. Εδώ από πάνω το έχουμε πάρει εμείς το token και το πασάραμε κάτω, να το. Έτσι, απλώς το δείξαμε εκεί γιατί κάποιοι θα δουλέψουν στο client side για να βλέπουν και τη διαδικασία. Εδώ το πήραμε αυτόματα, το δώσαμε πάσα αυτόματα. Λοιπόν, έλα, το τρέξαμε. Το organization 25-24 εδώ αυτό, βάζει ο καθένας το organization που θέλει να φτιάξει. Και αυτό. Στην ουσία κάνεις την ομάδα σου, την ομάδα που αντιπροσωπεύει το device σου. Μπορεί να είναι και στην ίδια και παραπάνω από ένα Raspberry, θεωρητικά. Έτσι. Πρακτικά όμως βάλτε ξεχωριστές. Το organization υπάρχει λέει. Βάλε κάτι άλλο. Το άλλαξες στην 25. Το έχετε κάνει όλοι αυτό. Νοέρ, μια χαρά είναι. Undefined index, θα είστε μέσα κόψη. Τι? Λέει no errors πάνω. Αν βγάλει notices ή warnings δεν πειράζει. Errors δεν μας ενδιαφέρει. No errors, να μην βγάλει. Άλλη. Το κάναμε. Notices βγάζει πάντα σχεδόν. Ωραία. Απλά errors να μην βγάλει. Ποιος είναι παιδιά, το FedWarning. Το OpenWRT. Σας είπαμε ότι θέλουμε την PHP 5 για άλλο λόγο. Όχι για να κάνετε αυτά, να δώσετε τις εντολές PHP τάδε, έτσι. Χρειάζονται στην πορεία την PHP τα OpenWRT. Όχι τώρα. Ελπίζω να μην σας μπερδέψαμε που σας τα δείξαμε παρέα. Αυτά εδώ τα τρέχουμε οπουδήποτε. Το PHP 5 client, CLI και την PHP 5 για να υπάρχει στο OpenWRT χρειάζεται όχι για εδώ απαραίτητα. Έτσι. Αν τα κάνετε στο Fedora ή σε οποιοδήποτε άλλο PC δεν υπάρχει πρόβλημα. Και κυρίως δεν υπάρχει πρόβλημα να τρέξει την εντολή PHP. Λοιπόν, κάνανε το ad.org να βάλουμε το device τώρα. Ωραία, άνοιξε το αρχείο device. Άνοιξε το αρχείο, άστα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Εδώ. Λοιπόν, παιδιά, ανοίξε το ad device τώρα. Client, Pavla, ad device, τον ίδιο φάκελο είναι. Ad devices. Εδώ θα βάλετε στην ουσία το organization που δώσατε στο προηγούμενο αρχείο. Το είπατε Γιώργος θα βάλετε.
από τη γραμμή, στη γραμμή 25, από τη γραμμή 26 μέχρι και τη γραμμή 28 είναι καινούργια στοιχεία που θα δώσετε. Τα υπόλοιπα, εδώ στο device θα δώσετε ένα όνομα για το device σας. Μπορείτε να βάλετε, ξέρω εγώ, την IP σας, βάλετε ό,τι θέλετε, μας ενδιαφέρει. Το password πάλι θα είναι ένα password δικό σας, όποιο να είναι. Καλό θα είναι όμως το password να είναι από 6 χαρακτήρες και πάνω. Όχι καλό, υποχρεωτικό είναι να είναι από 6 χαρακτήρες και πάνω. Okay, όποιος βάλει από παρακάτω θα έχει πρόβλημα. Και τέλος, στο device description εδώ που έχει όλα αυτά τα ωραία γράμματα, θα γράψετε ένα string το οποίο στην ουσία θα λέει τι είναι το device σας. Μπορεί να λέει το όνομά σας. Time out, μετά το κάνω. Και περιμένουμε. Κατά να πούμε γάμο. Σκατά ρε, σκατά. Έλα, πες το. Σε ακούμε. Έλα, που έχεις πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις. Έρχομαι στο chat. Παιδιά, αυτό μου ξέφυγε, συγγνώμη. Ελεύθερα. Πες το. Μίλα μας, πρέπει να είσαι πρόβλημα έχεις. Και από εδώ. Εσείς εδώ συνεχίζετε με το antivice, έτσι. Να έρθω στο chat τώρα ή να τα πούμε από εδώ. Λοιπόν, υπενθύμηση ξανά. Στο org, στη γραμμή 25, βάζετε το ίδιο org που δώσατε στο προηγούμενο αρχείο, το add.org, έτσι. Από εδώ και κάτω, 26, 27 και 28, βάζετε ό,τι θέλετε. Έλα, απλά στο password να είναι από 6 χαρακτήρες και πάνω. Ναι. Να, πήγες στο επόμενο βήμα. Κάτω είναι τα 2.68.0 1, 2, 3, 4, 5, 6 και να σου γράψω και την IP του απομακρυσμένου. Κάνε αυτά και όταν φτάσει τον απομακρυσμένο πες μου να έρθω να σου πω την IP. Ναι. Root και QWERTY, έτσι. Λοιπόν, μέχρι επειδή μια ομάδα και ο απομακρυσμένος δεν έχουν φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, να τα ξαναπούμε πάλι. Λοιπόν, αυτά όλα εδώ είναι ένας client. Αυτοί που θα αναλάβουν να φτιάξουν client side κάποια πράγματα, εννοείται ότι αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν με ποτικάκι. Εδώ είναι φτιαγμένα για developers να δουν ένα πράγμα που έχουν φτιάξει, αν δουλεύει και τι επιστρέφει. Τελεία και παύλα, τίποτα παραπέρα. Δουλεύει βεβαίως, έτσι. Αλλά πρέπει να ανοίξουμε, να γράψουμε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, εδώ, αντί να έχουμε την ωραία τη φορμούλα που θα άνοιγε και θα έλεγε πες μου εφηβήλαιο το test.org. Αυτό το test την ώρα που το γράφουμε κάνουμε ερώτηση στο server και μας λέει όπα πιασμένο αυτό και πάμε παρακάτω. Έχει τα καλά του. Εδώ πρέπει να βάλουμε κάποια μπουρδα ανάμεσα να ξέρουμε ότι είναι μοναδικό. Μετά βάζουμε το device, το password και προσθέτουμε ένα device στο organization που πριν έχουμε φτιάξει. Είναι αυτό το device εδώ πέρα μπροστά. Το οποίο οι ρυθμίσεις που κάναμε σήμερα θα παραμείνουν και θα το συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Απλώς επαναλαμβάνω, αυτοί που θα δουλέψουν server side έτσι θα τα δοκιμάζουν τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή να δουλεύω εγώ server side και ο Δημήτρης client side και φτιάνω εγώ κάτι να περιμένω πότε ο Δημήτρης θα φτιάξει κάτι για να μου πει ότι δουλεύει. Θα τελειώσουμε του χρόνου έτσι. Ο σκοπός της παρουσίασης ήταν να προετοιμάσουμε στην ουσία και του lab αυτού του σημερινού με τα Raspberry. Είναι να προετοιμάσουμε το έδαφος οπουδήποτε για το Raspberry. Είτε στο κομμάτι του server είτε στο κομμάτι του client και το ίδιο το Raspberry. Έτσι. Στην ουσία δεν κάνουμε κάτι στο Raspberry. Δεν θα κάναμε κάτι στο Raspberry πέρα από το να εγκαταστήσουμε κάποια πακέτα τα οποία θα μας χρειαστούν στην πορεία. Ίσως μπερδευτήκατε με την PHP 5 γιατί θα μας χρειαστεί ενδεχομένως στην πορεία. Όχι εδώ. Έτσι. Αυτά γίνονται στην ουσία στο server men, αλλά αφορούν το client. Ο client στην προκειμένη περίπτωση θα είναι το Raspberry. Το Raspberry, αυτό θα το δούμε σε μεθεπόμενο ή επόμενο μάθημα, αυτό που θα κάνει είναι να ανοίξει κάποιο είδους επικοινωνία, θα τη δούμε πώς, με το server και να αρχίσει μέσα αυτού του καναλιού επικοινωνίας να στέλνει data στο server, ο οποίος server θα τα παίρνει, θα τα κάνει consume και με κάποιο τρόπο θα μας τα δίνει πίσω. Εκεί ο web client τώρα, όσοι ασχοληθείτε με αυτόν, με κάποιο όμορφο τρόπο θα μας εμφανίζει αυτά τα data που έχει πάρει ο server προθύστερα από το Raspberry
και θα μας τα εμφανίζει να τα βλέπουμε σαν άνθρωποι. Οκ. Okay. Θυμηθείτε πάντα το τρίγωνο που είχαμε δει λίγο στην αρχή. Με τα τρία σημεία, που το ένα είναι το Raspberry που στέλνει τα data με κάποιο τρόπο που θα τον δούμε, και τώρα για αυτόν τον τρόπο προετοιμάζεται το έδαφος, στο server. Ο server τα κρατάει, τα κάνει, τα δείχνει και τα φτύνει μέσα από web server στο Google Client. Έχουμε φτάσει λοιπόν όλοι εδώ για να συνεχίσουμε. Ναι. Και ο απομακρυσμένος. Ωραία. Λοιπόν, όσοι ρυθμίσατε το πού το, ποια αρχή ήταν αυτό, μισό, το Add Devices, το τρέχετε με μια αντίστοιχη εντολή. Τώρα πάμε στο σκητάκι του Γιώργου. Αυτή. Ωραία. Τι, να βάλω την PHP 5 τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος καθόλου τη διάρκεια για να κερδίσουμε χρόνο μπαίνει σε κάθε μέσα και το βάζει το... Οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα στα Raspberry εσείς. Λοιπόν, κατά αντίστοιχο τρόπο λοιπόν που τρέξαμε το get token με την εντολή PHP μπροστά, τρέχετε την... πώς την είπαμε? Την client add devices. Για να στείλετε στο server στην ουσία του, πείτε βάλει και αυτή τη device μέσα, το organization μου. Εντάξει, PHP κενό, client-device.php. Οκ. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά γίνονται σε διάρκεια μιας ώρας, υποτίθεται, γιατί άμα γίνουν αργότερα δεν θα παίζει. Το έχετε κάνει όλοι αυτό? Ναι. Ωραία. Επόμενο βήμα είναι να ανοίξετε το Add Devices αρχείο. Όχι, το κάναμε αυτό, sorry. Άκυρο. Αυτό εδώ είναι. Ναι. Ξανά. Τα credentials που... Ξανά. Ποια, το username, αυτά που δείξαμε, βάλτε λίγο. Ναι. Αυτά εδώ είστε μέλη του όλου συστήματος, ως άνθρωποι. Όλοι αυτοί οι κωδικοί έχουν μπει μέσα στη βάση. Έχουν μπει στη βάση νωρίτερα. Στο demo server arduino.ocs. Αυτό που έχουμε δηλαδή, και οτιδήποτε φτιάχνουμε τελικά καταλήγουν εκεί πέρα για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Ναι, στο... Με το server arduino.ocs επικοινωνείται. Σε αυτόν είναι αποθηκευμένα. Στη βάση του. Στην, πώς τη λέμε, SQLite του. Τώρα, αυτά που βάλατε εσείς για username και password θα πρέπει να τα βάλετε εδώ τώρα. Να έχει αρχεία σε αυτά. Πέσω στο αρχείο που είναι, να πάνε να το βάλουν. Να το βάλουν εκεί. Έχει τελειώσει, Γιώργο. Το απομακρυσμένο. Ωραία. Ναι, ο Γιώργος μπήκε σε όλα τα Raspberry, εκτός από το 220. Ναι, έχει βάλει την PHP, οπότε αυτά που κάναμε τώρα μπορείς να τα κάνετε και εκεί και να τρέξετε οτιδήποτε σε PHP. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό τόσο. Πάμε στο αρχείο, Δημήτρη. Μισό λεπτάκι. Όχι. Θα τις περίμενε γιατί δεν το θυμάμαι ποιο είναι. Θύμισε μου λίγο ποιο είναι στο client. Δεν το θυμάμαι τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, μπαίνετε μέσα στο Raspberry, έχετε κάνει το git clone, ωραία, παίζει PHP 5. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο φάκελο install και να κάνετε vim το Apple config αρχείο. Εδώ στην ουσία έχει ένα JSON object στο οποίο θα δηλώσετε αυτά τα στοιχεία που βάλαμε νωρίτερα στο server. Και εφόσον ο server τα έχει πάρει και τρέξετε αυτό εδώ πέρα, θα μπορέσετε... Παιδες, αυτά και αυτά τα βάλατε εσείς. Εσείς τα ξέρετε. Είναι το username και το Add Devices. Ακριβώς.
το password το δικό σας και το όνομα το δικό σας. Να το δείξουμε πάλι πιο αρκετά. Μόνο εδώ θα βάλετε το Arduino ses.ath.gr. Εκεί δεν ξέρουμε καν τι έχετε βάλει. Προσοχή όμως, στο Arduino ses.ath.gr δεν θα βγάλετε τα slash και τα backslash όπως είναι. Εδώ που λέει your server θα γράψετε arduino.os.cs.ath.gr. Μεγάλη προσοχή σε αυτό. Γιατί θα βγάλει error μετά. Το username και το password. Εντάξει, τα βάλανε αυτοί, τα βάλανε αυτοί. Τα έχετε, ξέρετε που τα έχετε. Ξέρετε ποια έχετε βάλει. Ναι, εκεί. Μα οι ίδιοι τα βάλανε. Username είναι αυτό που βάλατε στο device, έτσι. Όταν κάνατε ένα device. Όχι, όχι, μην εκεί, μην εκεί. Όχι, άλλο είχε άλλο, εντάξει, όχι. Και μετά τρέχουν το install. Τα έχουμε, είμαστε όλοι εντάξει. HTTPS //. Ναι, ακριβώς όπως το βλέπεις. Απλά θα βγάλετε το server και θα βάλετε το arduino.os.cs.ath.gr. Εντάξει παιδιά, έλα που βοηθήσει και στους άλλους. Έλα. Δήμο. Μέσα. Τα έχετε βάλει τώρα, τα στοιχεία. Ναι, όπως το βλέπεις. Όπως είστε αυτά, όπως είναι. Τη λέξη your και τη λέξη servers δίνουμε. Και βάζουμε το Arduino OS. Ανάποδο, ίσο, ανάποδο, ίσο. Όχι. Να το γράψω καλύτερα στο notepad. Ανάποδο, ίσο. Όχι την Arduino. Στο MyHost σας είπα εγώ νωρίτερα να το σβήσετε αυτό και να βάλετε το Arduino S. Ναι. Ωραία. Έγινε. Το κάναμε στο κομμάτι του server. Έγινε. Τώρα θα το κάνουμε και μέσα στο Raspberry στο κομμάτι του client αυτό. Ναι. Πάλι το ίδιο, Arduino S. Όπως το βλέπουμε εκεί πέρα. Έχουν μπερδευτεί. Πέδες. Ξανά λιγάκι γιατί βλέπω ορισμένοι έχετε χάσει λίγο την μπάλα. Λοιπόν, έχει ο καθένας σας από 20 Arduino. 20 Arduino. Το ένα θέλετε να το βάλετε στο εξωτερικό σας, το άλλο στο αυτοκίνητο και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Για κάθε πράγμα θα πρέπει να κάνετε ένα device. Και για καθένα θα πρέπει να δώσετε ένα όνομα, client ID. Και για το καθένα πρέπει να δώσουμε password. Άρα για το καθένα θα πρέπει να μπούμε μέσα αυτό. Πώς θα συνδεθεί λοιπόν ο server, γιατί να το ξέρει αυτό το device σε σχέση με το άλλο. Άρα για καθένα θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πόσα device θα βάλει κανείς. 20, ωραία, 20 φορές θα κάνει τη διαδικασία. Add device αυτό. Add device αυτό εδώ πέρα. Ένα ζευγάρι για καθένα. Πριν στείλαμε και αποθηκεύσαμε στο server τα ονόματα και τα πακετάκια των devices. Τώρα μπαίνουμε στο device και του λέμε μεγάλε εσύ είσαι αυτό το device. Προφανώς πρέπει να βάλετε το ίδιο. Γιατί άμα πάτε και βάλετε κάτι άλλο εδώ, όταν θα τρέξουμε το επόμενο script στο Raspberry αυτή τη φορά, θα πάει στο server να επικοινωνήσει και ο server θα του δώσει άκυρο. Γιατί θα σου πει μεγάλε δεν σε ξέρω, εγώ ξέρω τον άλλον. Τον άλλον και τον παράλλον. Οπότε προφανώς πρέπει να υπάρχει ταύτιση. Συγγνώμη, είπε μια λέξη. Αυτά τα κάνουμε στο Raspberry, έτσι. Στο Raspberry. Α. Το client το κατεβάσατε νωρίτερα στο Raspberry. Εκεί που σταματήσαμε με την PHP, το είχατε κατεβάσει το client. Να τελειώσουν όλοι. Το username ρώτησε κάποιος συνάδελφος, ποιο είναι. Είναι αυτό που βάλατε στο device, στο app device. Να το γυρίσω μια ταρχή να το δούνε. Το Fedora νωρίτερα στο server εδώ. Βάλατε εδώ ένα όνομα. Εμείς έχουμε βάλει test device 1. Αν υποθέσουμε ότι εγώ κάθομαι σε ένα Raspberry τώρα και νωρίτερα στο server έδωσα test device 1, θα πρέπει μετά στο Raspberry μου, στο Apple Config να μπω και εδώ να βάλω test device 1. Αν υποθέσουμε ότι νωρίτερα στο server μου έδωσα password για password, μετά στο Raspberry μου θα πρέπει να πάω και εδώ στο password να βάλω πάλι password. Καταλάβατε? Εντάξει. Είναι ένα προς ένα η ταύτιση. Ανάμεσα αυτά τα δύο αρχεία, στο server το men, στο Raspberry client το δε. Ξανατρέξτε τώρα το install.sh. Μισό λεπτό, να το δουν. Να, βασικά δεν έχει νόημα να δείτε το αρχείο. Εδώ θα δείτε πώς το τρέχουμε το install.sh. Άμα το βρω. Εδώ.
αυτή την εντολή. Οπα. Την πρώτη τελευταία παύλα. Τελεία, τι είναι αυτό. Προ... Ναι. SH και no install.sh. Και τώρα είναι που μας χρειάζεται PHP που σας έβαλε ο Γιώργος. Έτσι, γιατί μέσα αυτό το αρχείο, στην ουσία, μέσω της PHP, του PHP 5 CLI, τρέχει τα διάφορα σκρυπτάκια και επικοινωνεί με το σερβερ. Κατανοητό. Και αυτή τη φορά, κάθε φορά που πάει να βάλει ένα πακέτο, λέει το έχω. Δεν πειράζει. Ναι, προφανώς ό,τι είχε μπει νωρίτερα, δεν θα ξαναμπεί. Δεν μας πειράζει. Τι, σε ποιο έχει βγάλει ρο. Δεν πειράζει. Εντάξει, αυτό είναι για τις USB, για το Arduino, δεν μας ενδιαφέρει. Το είπαμε και νωρίτερα, κάποια δεν μας ενδιαφέρουν. Η PHP 5 όμως δυστυχώς ήταν μία από αυτά που μας ενδιαφέρε. Ένα μάλλον πακέτο που μας ενδιαφέρει, βασικά το πιο σημαντικό. Στην προκειμένη περίπτωση. Θα σας βγάλει μπόλικα που δεν τα βρίσκει. Επίσης, όταν κάνουμε install κάτι στο OpenWRT, κάποιες φορές βγάζει κάτι σαν error, που δεν λέει error ακριβώς, όταν υπάρχει ήδη το πακέτο. Βγάζει ένα μήνυμα ότι υπάρχει ήδη, δεν μπορεί να το εγκαταστήσει στο root, γιατί υπάρχει. Έτσι, δεν είναι error αυτό. Και να προσθέσω και κάτι, αν μου επιτρέπετε. Στη φάση αυτή, στην ουσία έχουμε τελειώσει με τις δουλειές του Raspberry, άμα το κάνετε με επιτυχία. Το μόνο που μας ενδιαφέρει για να τελειώσουμε το πρώτο τελευταίο βήμα του Raspberry είναι να έχουμε βάλει το EDR Duty και όλα τα άλλα από το προηγούμενο μάθημα. Ανοίγω πάλι το Apple TV. Πάλι? Ανοίγω πάλι ξανά όταν τελειώσει το Apple TV. Και αν όλα έχουν πάει καλά, ανοίγω το Apple TV και αν όλα έχουν πάει καλά... Α, αυτό έχει και άλλες γραμμές μέσα. Δεν έχει. Όχι, δεν έχει και η αποστολή, μόνο αυτό έχει. Δεν πήγε καλά config. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να αποκτήσει 7, 8, 9, 10 γραμμές παραπάνω, τις οποίες τις τράβηξε τώρα από το σερβερ. Λοιπόν, κάτι πάει στραβά. Λοιπόν, ας πάμε σε ένα OpenWRT, πάμε εδώ να το λύσουμε. Να μπούμε με κονσόλα, να το βλέπουν κιόλας. Να μπούμε σε ένα από αυτά, να το βλέπουν όλοι. Α, ναι, μπες από εκεί να το κάνω εγώ από εκεί τότε, να δούμε όλοι μαζί τι γίνεται. Λοιπόν, θα μπω στο 220, δεν σας πειράζει. Ε. Πού είναι το πουτί. Ο 220 είναι απομακρυσμένος. Όχι, δεν είναι ο 220 απομακρυσμένος. Όχι, άστε να το λοιπόν, να δω λίγο τι γίνεται. Ναι, το έχουν κάνει. Γιώργο, το 220 το βάλες, που ήταν το τελευταίο. Ωραία, ωραία. Θα μας συγχωρέσετε αυτοί που είναι στο 220, απλά θέλω να το βλέπετε. Κάτσε να το μεγαλώσουμε λίγο αυτό. Όχι το φόντ νομίζω. Νομίζω φαίνεται. Στο Raspberry κάνατε. Ό,τι τρέχετε στο DJ client είναι στο Raspberry. Ό,τι αλλαγές κάνετε. Α, ναι, ναι, μπράβο. Έρχομαι. Στο αντιβάζεις αρχείο, στο org βάζεις το όνομα του org που έβαλες στο προηγούμενο αρχείο client.add.org.php. Αν έβαλες Αντώνης θα βάλεις εδώ. Στο device βάζεις ένα όνομα για το device σου, ό,τι όνομα θέλεις, πάλι μπορεί να το πεις Αντώνης, Γιώργος, Μαρία, δεν μας ενδιαφέρει. Στο password βάζεις ένα password το οποίο είναι υποχρεωτικά από 6 χαρακτήρες και πάνω. Και στο device description θα βάλεις ένα string στο οποίο θα περιγράφεις το device σου, ό,τι θέλεις μπορείς να γράφεις, δεν μας ενδιαφέρει.
και μετά θα τρέξεις με την εντολή PHP κενό client pavla addevices.php και άμα δεν σου βγάλει όπως λέει και η παρουσίαση errors, είσαι ok. Αν έχεις προβλήματα, γράψε μας στο chat ή μίλα μας στο μικρόφωνο, το διορθώσουμε. Το που λέει access token είναι που θα σε έβγαζε το μακρινάρι. Εδώ θα πρέπει να σε βγάλει τους πολλούς χαρακτήρες. Αν είχε πάρει το συγκεκριμένο μηχάνημα token, το συγκεκριμένο πακέτο, ας πούμε, μηχάνημα, χρήστες κτλ, θα το έβγαζε. Γιατί στο τι. Δεν έχει πάρει. Δεν... Εδώ θα έπρεπε. Δηλαδή θα έπρεπε αυτές οι μεταβλητές εδώ πέρα, αυτές εδώ, όλες να έχουν κάποια στοιχεία. Για κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή να φροντίσω μήπως μπορέσω στο λεπτό να το δω και ιδάλλον να ξέρετε ότι στην ουσία αυτά θέλαμε να κάνετε με το Raspberry σήμερα. Είχαμε και μια εναλλακτική μέθοδο να τα κάνετε με curl, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, το ίδιο πράγμα είναι εφόσον έχετε την PHP 5. Κάπου εδώ τελείωνε το Raspberry και εγώ αν τα έχετε κάνει. Το γραμμές παραπάνω για να συνδεθεί το Raspberry πάνω στο σερβερ. Λοιπόν, θα δω σήμερα το βράδυ που είναι τα πράγματα. Αυτά θέλαμε να τα βάλουμε και online. Έχετε σκοπό, θέλετε μέσα στη βδομάδα να κάνετε κάτι ή θα κάνετε την επόμενη φορά που έρθει εδώ πέρα? Πείτε μου, αν έχετε. Το απομακρυσμένο που έχει 24 server πρόσβαση. Λοιπόν, θα διορθώσω το πρόβλημα. Κάπου θα φταίει κανένα αυτάκι και κανένα τέτοια. Ωραία, θα το διορθώσω. Να τα βάλουμε. Ποιοι από εσάς θέλετε μέσα στη εβδομάδα μέχρι την επόμενη Πέμπτη να μπείτε μέσα να σκαλίσετε ό,τι θέλετε. Να το βάλουμε online. Θα είναι στημένα κανονικά και θα σας στείλουμε IP να μπείτε με original IP. Θα διορθώσω το λάθος που μέχρι εδώ το φτάσατε, έτσι ώστε θα μπορέσετε να κάνετε την εργασία παρακάτω. Έχετε σκοπό όμως? Από το σπίτι σας. Ναι, με public IP. Θα τα βάλουμε public IP. Θέλετε? Το 192.168 δηλαδή 0 δεν θα ισχύει. Ναι. Ναι, βεβαίως. Έχει... Να τους πούμε έτσι λίγο στα γρήγορα πώς. Ναι, εντάξει. Μετά θα τους πούμε. Θα πεις? Όχι, θέλετε, παιδιά. Άλλος. Ωραία. Πού είσαι, Γιώργο, Ντέμος, Πούντος. Πάρε λίγο στοιχεία εδώ πέρα, να τους στείλουμε email κτλ. Να στείλουμε IP, password. Εσείς εκεί γελαρία θα μπείτε? Ε, ωραία, εσάς θα σας βρω, γιατί είστε στο διπλανό γραφείο που είμαι εγώ. Άλλος? Ναι. Και εσείς, ωραία. Οπότε, δώστε λίγο emails και όνομα για να δώσουμε από ένα τον καθένα. Θα το διορθώσω σήμερα, αύριο. Θα σας στείλουμε έτσι ώστε να μπορείτε να μπείτε απομακρυσμένα και να καλύψουμε και αυτό που χάσαμε λίγο πολύ σήμερα λόγω του πακέτου, το οποίο δεν έπεσε. Ναι. Ναι. Όχι. Δεν μπορεί να κάνει authenticate το token. Δεν μας αναγνωρίζει ο server. Δεν αναγνωρίζει μάλλον το device ο server. Έτσι. Κάπου. Εντάξει, πρέπει να βρω πρώτα και θα σας πω και πού είναι το πρόβλημα. Τα κλείσεις όλα, ωραία. Αντώνη, τα νότιουσες δεν είναι τίποτα.
Αν έχεις κάποιο άλλο πρόβλημα, πες το μας. Απλά θέλω να σου μιλήσω με ο Δημήτρης με καταρχήν. Θέλω να σου μιλήσω λίγο για το Raspberry και για την πρόσβαση. Επειδή για τη IP που σου έχω δώσει, τη χρησιμοποιώ κανονικά εγώ για τη δουλειά μου, την επόμενη εβδομάδα και μόνο, δεν θα μπορείς να έχεις πρόσβαση στο Raspberry από Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι περίπου, το πρωί. Τέλος πάντων, κάποια ώρα μέχρι πριν το σεμινάριο. Εάν παρά τα αυτά έχεις πρόβλημα με αυτό και θέλεις οπωσδήποτε να μπεις, γράφτε μου σε παρακαλώ να δω πώς μπορέσω να βρω άλλη λύση. Απλά θα με δυσκολέψεις πάρα πολύ. Okay. Τέλεια. Αν δεν έχεις πρόβλημα, τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλεις το οτιδήποτε, στείλε μας ένα μέρη στο Tekelak. Και αν όντως θελήσεις για κάποιες ώρες την ημέρα, κυρίως τις πρωινές ώρες, μπορώ να το ανοίγω. Να ζητάω τους συναδέλφους, δηλαδή, γιατί εγώ θα είμαι εκτός γραφείου. Τι άλλο έχεις χάσει? Τελειώσαμε, ήταν. Στην ουσία, αν έχεις φτάσει μέχρι το σημείο που ρύθμισες το Apple Config και έτρεξε το Install Sage στο Raspberry σου, δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο, έχεις τελειώσει. Τώρα απλά ο Απόστος ψάχνει να βρει γιατί δεν έχεις φτάσει στο βήμα 2 και ένα δεύτερο. Πού είναι η παρουσία σου? Μισό λεπτό να το δω. Το έτρεξα αυτό, δεν το βγάλα. Έτρεξες με το, αυτό το έτρεξε σε PC δικό σου το client device. Το σίγουρα θα ήταν από εδώ. Ωραία. Αλλά μιας και είναι στο σε PC δικό σου, μετά πρέπει να κάνεις login. Θα βρεθεί οπότε Raspberry. Απομακρυσμένα μπορούμε να το κάνουμε. Και να κάνεις edit το αρχείο Apple Config. Που είναι λοιπόν, στο install, πριν φύγουμε λίγο, client, καθώς δίνεται και τα στοιχεία, που λέει, ο απομακρυσμένος έτσι αλλιώς θα έχει τα το στοιχεία, Arduino SSD.gr, μετά το HTTPS slashes και backslashes. Ναι, okay. Να δούμε λιγάκι και να σκεφτείτε τι θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Η επόμενη εβδομάδα βασικά θα επιλέξουμε, οπότε ναι, καλό είναι να έχεις και να είσαι σε chat, μέσα εκεί έχει και chat, τι θα αναλάβει ο καθένας. Τι σκέφτεστε να αναλάβει ο καθένας, θα συζητήσουμε λιγάκι για τα project, που πάει δηλαδή το καθένα και τι κάνει και τι όρεξη έχει ο καθένας. Εσείς παραμένετε στο server site, ωραία. Θα μπορούσατε μέχρι τότε να μας στείλετε ένα mail με το χοντρές γραμμές, τι είναι, τι το κάθε project, τι αφορά, τι θα μάθεις με αυτό, τι πρέπει να ξέρεις. Ωραία. Σε αδρές γραμμές. Αχιλλέα, θα τα ανεβάσεις πάνω στο MyLag. Θέλεις λίγο να τους δείξεις πού ακριβώς? Στο GitHub πάνω στο MyLag που θα μπουν τα tasks. Λοιπόν, ο Αχιλλέας θα σας δείξει πού θα ανέβουνε. Εγώ θα σας πω δύο λογάκια, έτσι ώστε να έχετε ακούσει κάποια πράγματα. Αλλά μέχρι να ετοιμαστεί λιγάκι ο Χιλέας και να βρει και τη σελίδα, έχετε έτσι κατασταλάξει ποιος θέλει client site, ας πούμε, να παίξει με JavaScript, HTML5 και τα γραφικά? Γιατί τα παιδιά πραγματικά έχουν κατασταλάξει προς το server site. Τώρα τι θα πάρουν στο server site, αυτό αφορά τα tasks μετά και τα λοιπά. Υπάρχει κάποια άλλη που είναι έτσι τόσο κάθετη? Των σενσόρων και κουλουπού. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να ασχοληθεί με το σενσόρ, γι' αυτό και το έχω αφήσει τελικά αυτό. Οπότε όλοι λίγο πολύ θα ασχοληθείτε. Χρήστο, πόσο θα έχουμε σενσόρες τώρα, πόσο έχουμε συγκεντρώσει? Σύνολο 10. Οπότε μπορεί να πάρει ο ένα ο καθένας, κάθε ομάδα. Δηλαδή αυτό το αφήνω γιατί θεωρώ ότι όλοι θέλετε, άρα θα το πάρετε όλοι. Από το client site και το server site τώρα τι γίνεται? Ποιος έχει όρεξη να ασχοληθεί με γραφικά, παραδείγματος χάρη? Με HTML5, με JSON, με αυτά τα πράγματα, με Ajax, JavaScript και τα ρέστα. Μόνο ένας? Όλοι του server site είστε? Με τους πόρους που φτιάχνουμε. Δηλαδή όταν λέμε add device, κάπου απευθύνεται αυτό το ερώτημα. PHP, τη βάση κτλ. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι αναγκαία αποφασίστε σήμερα. Εγώ έτσι παίρνω ένα έτσι πρώτο στατιστικό, ας πούμε, αυτό. Εσείς εδώ οι πρώτοι, προς τα που... Εδώ είστε σκεφτεί. Καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, δίνω το λόγο εδώ στον Αχιλλέα να μας πει πού θα βρείτε. Στο MyLag θα τα βάλουμε.
Οπότε, βασικά, ναι, το GitHub μας παρέχει κάποια ωραία εργαλεία. Π.χ. πάμε στο server και έχει τα issues εδώ πέρα, ok. Αυτή τη στιγμή είναι άδειο, άρα εμείς θα φτιάξουμε καινούριο issue που θα λέμε κάνε τα δω, μπορεί εδώ πέρα έχουμε κάποια προηγούμενα και θα έχουμε μέσα το, την περιγραφή του task. Ωραία. Και μετά θα πάτε εσείς εδώ πέρα στα issues και θα δείτε ποιος σας αρέσει και μετά θα, το όνομά σας πάνω δεξιά φαίνεται εδώ και θα πάτε μέσα σε ένα issue. Τώρα πάω μια... Ναι, μισό λεπτό. Πίσω έχουμε τον Pin Class. Ωραία. Εδώ έχουμε φτιάξει αυτά για το άλλο εργαστήριο. Κάπως έτσι θα. Λοιπόν, το καθένα βλέπετε δίπλα έχει tags. Οπότε μπορεί να λέμε, το ένα θα είναι server, παίζει με JavaScript, PHP και κουλουπού. Τώρα να μπούμε μέσα εδώ, έχει γράψει εδώ ο Δημοσθένης κάποια. Έχει την περιγραφή, ακριβώς τι θα γίνει. Εντάξει. Εδώ πέρα και μετά όποιος θέλει να πάρει το συγκεκριμένο task για να ανατεθεί στον εαυτό του και να ξέρουμε να έχουμε ένα μπούσουλα εμείς τι μας γίνεται, θα αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω. Τώρα θα πρέπει να έχετε ήδη ένα λογαριασμό, λογικά εμείς τον έχουμε το λογαριασμό στο GitHub, μας τον έχετε δώσει. Πάνω δεξιά το βλέπετε, είναι αυτό, το username στην ουσία. Και το γράφετε ως εξής, βάζετε ένα παπάκι μπροστά και εμφανίζεται στο... Δεν ξέρω το αν εμφανίζεται σε όλους τώρα. Τέλος πάντων. Θα βάζετε ένα παπάκι και μετά το όνομά σας και εμείς θα ξέρουμε μετά ποιος ακριβώς είναι αυτός. Οκ, αυτό βασικά. Και θα πάτε σε comment και θα... Όχι το όνομα το πραγματικό. Όχι το username, όχι το πραγματικό. Αυτό που λέει πάνω δεξιά. Αυτά. Τώρα που, όπως είπαμε, είναι ή στο server ή στο client, ανάλογα που θα δουλέψει το καθένας. Γιατί αυτά μετά θα κάνουμε και τα ανάλογα pull requests. Οπότε... ξεκινάω με το server. Ένα task είναι να γίνεται compile online. Θυμόσαστε τι σας είχε πει ο Γιώργος στις προάλλες που κάνουμε compile και μετά κάνουμε το μετατρέπουμε και στο τέλος βγαίνει hex. Ωραία. Εμείς τι θέλουμε τώρα. Θέλουμε ο χρήστης να βάζει το κώδικα, να ανοίγει ένα ωραίο παράθυρο web, εκεί να πειράζει τι είναι να πειράζει, από κάτω να λέει ωραία τώρα μου αρέσει, να πατάει το κουμπάκι, αυτό να γίνει το compile στο server, αν έχει λάθος μας δίνει τα λάθη, αν δεν έχει λάθος μας λέει ότι είναι ok. Από τη στιγμή λοιπόν που λέει ότι είναι ok, εμείς χρησιμοποιώντας τον πόρο list device, βλέπουμε ποια device έχουν, επιλέγουμε σε αυτό και λέμε εδώ θέλουμε, πήγαινε γράφτο και τέλειωσε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Εντάξει. Ένα άλλο σε server είναι ότι εάν φτιάξουμε εμείς που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε 10 sensors, κάπου να τα κρατήσουμε αυτά έτσι ώστε να είναι έτοιμα. Δηλαδή έχουμε εμείς ένα sensor ο οποίος μιλάει για θερμοκρασία ή τον άλλο που μιλάει για pulse, το έχουμε φτιάξει, είναι ωραίο κτλ. Μπαίνει κάποιος άλλος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και εγώ παλού και θέλει και αυτός να κάνει την ίδια ιστορία. Κάνει ένα search λοιπόν και βρίσκει ότι εμείς το έχουμε υλοποιημένο και λέει α, το πάρω. Το παίρνει, το βλέπει και δεν του αρέσει, ξέρω εγώ, ότι εμείς το δίνουμε κάθε δευτερόλεπτο. Θέλει να τα βλέπει κάθε 5 λεπτά. Πάει, το αλλάζει, το χρησιμοποιεί το κώδικα. Δηλαδή πράγματα τα οποία θα είναι και για τους επόμενους. Άρα θέλουμε μια βάση γνώσεως, να το πούμε έτσι, η οποία θα διατηρεί για κάθε σένσορα τον κώδικα. Και βέβαια credits για ποιος χρήστης το έχει φτιάξει αρχικά. Θα λέει από δίπλα, αυτός είναι ο χρήστης ο τάδε, ο οποίος έκανε και την αρχή και έχει βάλει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένας πόρος που πρέπει να δημιουργηθεί. Άρα λοιπόν αυτοί που θα δουλέψουν server site έχουμε ήδη δύο tasks, ας πούμε. Ωραία. Άλλο τώρα πάλι server site, αλλά μην σας μπερδέψω τώρα. Server site εδώ, στο Arduino. Δηλαδή στο Raspberry. Εγώ είμαι στο απομακρυσμένα και θέλω αυτή τη στιγμή να πάρω πληροφορίες από το Raspberry. Του στέλνω λοιπόν ένα ερώτημα, όποιο να είναι αυτό, και αυτό βέβαια μας επιστρέφει μια απάντηση. Και αυτό server site είναι. Είναι λίγο μπέρδεμα γιατί λέω ότι είναι στο client βεβαίως, αλλά την ώρα που απαντάει είναι server, είναι διπλό.
για να μην μπερδευτείτε, το Raspberry, ναι μεν κάνει το, παίζει το ρόλο του σερβερ εκείνη την ώρα μέσα σε έτσι και ιστορίες. Απλά θυμηθείτε αυτό που είπαμε νωρίτερα, το κανάλι. Το Raspberry πέφτει για να ανοίγει με έναν τρόπο ένα κανάλι επικοινωνίας με το σερβερ. Μέσω αυτού του καναλιού φτύνει τα data και όταν του τα ζητήσει ο σερβερ ή όταν θέλει εκείνο. Αυτό στην ουσία λέει ο Απόστολος. Σε αυτή την επικοινωνία, σε αυτό το επίπεδο είναι ο σερβερ το Raspberry. Μέχρι ο Δήμος να μας δείξει λίγο το γραφικό, το ωραίο το περιβάλλον εκείνο που δείχνει τα ωραία πραγματάκια. Ναι, στο web client που μας δείχνει την προβολή. Αυτό που πρότεινα εγώ το HTML5 και είπες εσύ το άλλο. Βγάλει το παράδειγμα λιγάκι. Λοιπόν, μέχρι να πάει εκεί πέρα τώρα ο Δήμος να μας δείξει αυτό το πραγματάκι. Τώρα, από ό,τι βλέπω στο client site λίγη έχετε όρεξη να ασχοληθείτε. Το client site έχει όλα τα καλά πράγματα που... πρέπει, που ξέρουμε ότι πρέπει να έχει ένα πράγμα. Δηλαδή, θέλει ένας να κάνει register και αρχίζει και να γράφει, ξέρω εγώ, το device, ας πούμε, θέλει κάποιος να βάλει ένα device και λέει device 1. Πρέπει αμέσως να γίνει κόκκινο και να πει, δυστυχώς, αυτό το όνομα υπάρχει. Βάζεις 2, ούτε αυτό. Βάζεις 3 και γίνεται μπλε, ξέρω εγώ, γίνεται μαύρο. Και έτσι λοιπόν εγγράφεσαι. Δεν το κάνει αυτό το Google, ας πούμε, και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία είναι ατάσκαστο. Έτσι. Που να βοηθάει το χρήστη. Επίσης, ένα άλλο τάση είναι εκεί που πατούσα εγώ και δεν μπορούσα να το σταματήσω, να λέει τώρα δείξε μου, τώρα μην μου δείχνεις. Θυμόσαστε που δεν μπορούσα να σταματήσω ένα πραγματάκι. Και αυτό πρέπει να γίνει. Επίσης, αυτό εδώ πέρα που έχει βγάλει ο Δημοσθένης, πες μας δύο λογάκια. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα τώρα είναι μια βιβλιοθήκη ουσιαστικά που μας επιτρέπει με τα δεδομένα που θα παίρνουμε από τους sensors ουσιαστικά να μπορούμε να τα κάνουμε visualize, να μπορούμε να τα βγάζουμε σε μια μορφή η οποία να την καταλαβαίνουμε εύκολα. Τώρα visualize υπάρχουν διάφορων ειδών διαγράμματα και διάφορων ειδών βιβλιοθήκες. Οι πιο γνωστές είναι αυτοί οι high charts. Και, ναι, αφού λέει Απόστολος θα μείνουμε σε αυτή, αλλά θα εξηγήσω. Λοιπόν, η ιδέα τώρα είναι άμα το δούμε σαν κώδικα αυτό, ας πούμε, μπορούμε να δούμε εδώ πέρα. Μπορούμε να δούμε ότι γενικά παίρνει αυτό το κάνουμε initialize ουσιαστικά με κάποιες παραμέτρους. Οι παράμετρες είναι ποιοι είναι οι άξονες και μετά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν μέσα στους άξονες. Δηλαδή το series. Οπότε η ιδέα ποια είναι ότι μέσα από το high chart δεν θα αναλύσω τον κώδικα γιατί δεν έχει νόημα. Περιγραφικά. Ναι, δεν έχει νόημα να αναλύσω τον κώδικα. Η ιδέα είναι ότι μακροσκοπικά κάνοντας initialize τέλος πάντων το high chart με τα δεδομένα για τους άξονες και περνώντας τα δεδομένα μας βγάζει ένα τέτοιο ωραίο διάγραμμα το οποίο γενικά έχει πολλές δυνατότητες. Μπορούμε, ας πούμε, θα μπορούσαμε να δείχνουμε διαφορετικά, ας πούμε, το μήνα ή θα μπορούσαμε, ξέρω εγώ, όταν κάνουμε κλικ σε ένα κομμάτι του, ας πούμε, να ανοίγει κάτι, να μας το μεγαλώνει. Έχει πολλές δυνατότητες γενικά. Ας δούμε μια πίτα. Μπορεί, ας πούμε, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πίτες. Μπορεί να δημιουργήσει heat maps. Και τέλος πάντων μπορεί να δημιουργήσει πολλά πράγματα. Μπορεί να δημιουργήσει πολλά πράγματα μετά. Δηλαδή αυτό μετά είναι εδώ πέρα επαφείεται στην δημιουργική σας έμπνευση ουσιαστικά. Το ποιο διάγραμμα ταιριάζει καλύτερα. Τώρα αυτά, όπως είπα, είναι με JavaScript. Είναι ουσιαστικά όποιος αναλάβει, ας πούμε, το κομμάτι του client θα ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, με τέτοια πράγματα. Έχει κάποια κομμάτια τα οποία είναι το integration με το server. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου, τα περισσότερα tasks, θα είναι πάνω σε τέτοια διαγράμματα. Δηλαδή, με βάση τον τάδε sensor, να φτιάξουμε μια ωραία σελιδούλα, η οποία να δείχνει όμορφα τα δεδομένα. Έχουμε ένα sensor πίεσης, ας πούμε, να μας βγάζει... Κόκκινο όταν ανεβαίνει. Ναι. Αυτό. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο? Ωραία. Δεν θέλουμε να έχουμε έλεγχο από web. Θέλουμε μόνο αποτύπωση εδώ. Το ένα θέμα είναι η αποτύπωση. Ο έλεγχος είναι όταν θα φτιάξεις το κώδικα, θα τον γράφεις και θα πατάς OK για να πάει. Okay. Ή επίσης όταν λέμε, ξέρω εγώ, δώσ' μου πληροφορίες για το Raspberry, θα υπάρχει εδώ πέρα ένα μενού όπως έχει εδώ πέρα που θα έχει διάφορα κουμπάκια που πρέπει κάποιος να τα έχει υλοποιήσει στο server site έτσι ώστε εσείς να τα καλείτε και μετά βεβαίως να παρουσιάσετε και το αποτέλεσμα. Όχι γραμμές όπως δείχνει τώρα.
Έτσι, κάπως το. Για τον έλεγχο, δεν θα υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, να ενεργοποιήσει, να υπενεργοποιήσει έναν αισθητήρα. Βεβαίως. Ναι. Αυτά όλα είναι στην πλευρά του client side. Τώρα τι γίνεται. Εδώ είναι θέμα που τα είχαμε και στα προηγούμενα σεμινάρια. Το client side αρχίζει να δουλεύει βεβαίως στην ομορφιά εδώ πέρα, βάζει κάποια δικά του, αλλά στην πραγματικότητα για να το δουλέψει αυτό έρχεσαι νούμερο 2. Διότι πρέπει να υπάρχει ο server. Τι θα ρωτήσεις να πάρεις πληροφορίες αφού ο server ακόμα δεν δουλεύει. Οπότε στην αρχή θα δουλέψετε με πράγματα που θα τα δημιουργήσετε μόνοι σας. Ναι, ή το Arduino θα ρωτάτε ή το server. Αν είναι να ρωτήσεις το sensor, να ρωτάς εκεί. Αν είναι να ρωτήσεις κάτι άλλο, ρωτάς το server, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο κομμάτι είναι που μας το ετοιμάζει η Βάλια, θα το παρουσιάσει κάποια στιγμή. Τον Άγκυος το ξέρουμε. Άγκυος. Πολύ ωραία λοιπόν. Εδώ θα μπει ενσωματωμένο και έναν Άγκυο, στο οποίο θα μας δείχνει την κατάσταση από όλους τους sensors που έχουμε. Up, down, πόσες φορές έπεσε, πόσες φορές ανέβηκε, τι δεδομένα περάσανε, όλα κτλ. Αυτά πάλι είναι client side. Πιο πολύ είναι client side, γιατί στο server side η Βάλια έχει λίγο, έτσι δεν είναι. Ωραία. Πάνω κάτω αυτά είναι. Τώρα, σας τα είπα, πρώτον για να προετοιμαστείτε λιγάκι να σκεφτείτε για να επιλέξουμε την επόμενη φορά, αλλά είμαστε ανοιχτοί και σε δικά σας άλλα, που δεν τα σκεφτήκαμε εμείς. Ωραία. Οπότε την επόμενη φορά και με προτάσεις στείλτε και τα mail να τα βάλουμε πάνω. Αυτά παιδιά για σήμερα. Πήρε λίγο αργά ως συνήθως. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια. Yeah.